Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό πατσικό προχωπήμερο καπτσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Εδώ είμαστε, ελάτε και σήμερα για 2 ώρες... Ράδιο ψυχοθεραπεία! Και αν την ψυχοπλακωτισμό λέμε... Πάμε να τα κάνουμε και σήμερα όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την παρακάτω τα πόδια της μελαγχολίας, ξέρω εγώ να πούμε, και να τη ρίξουμε επιδεικτικά σγιαγμιστικές πινακίδες. Τι έχει γίνει ρε φίλε στο Τσούλου? Τι ματσάρα έχει κάνει χθες η City? Πρόσεξε ποια είναι τα παιχνίδια της μοίρας. Ο πρώην γαμπρός του Μαραντόνα, αυτός δηλαδή που τα είχε παντρευτεί με την κόρη του Μαραντόνα και έχουν και παιδί μαζί, ο Κουν Αγουέρο, πάει χθες και αλώνει φίλε την Νάπολη, την μόνιμα λατρεμένη και συνυφασμένη ομάδα με τον Diego Armando Maradona. Και κάνει ένα 2-4 με μια πολύ εμφαντική εμφάνιση. Η Manchester City, θυμηθείτε το, επειδή έχει ένα κορυφαίο προπονητή στον πάγκο, αυτή τη στιγμή παίζει νομίζω το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πώς θα είναι το Μάιο που θα κρίνουν τα σημαντικά παιχνίδια που θα είναι ένα βήμα πριν τον τελικό, αλλά... Αποδεικνύεται τι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσεφαίρου και της εκπομπής. Αποδεικνύεται ότι ναι, δεν αρκούν οι πλούσιοι παίκτες, δεν αρκεί το ρόστερ να είναι γεμάτο. Πρέπει να υπάρχει και ο κατάλληλος προπονητής. Πρέπει να υπάρχει μια τεράστια προσωπικότητα στον πάγκο για να καθοδηγήσει τους σπουδαίους παίκτες. Γιατί χωρίς τον Γκουαρδιόλα, εντάξει, πήρε ένα πρωτάθλημα με τον Πελεγκρίνο, νομίζω, η Manchester City. Αλλά ήταν φωτοβολίδα. Ένα πρωτάθλημα, ήταν άλλη πολύ χάλια. Τώρα φτιάχνει ομάδα για να κάνει δυναστεία. Πάει να κάνει μία άλλη Μπαρτσελόνα. Βλέπει την Μπαρτσελόνα φθήνει. Δεν είναι δυνατόν άρχισε να πέσει έτσι με στο Καραϊσκάκη. Όπου κορυφαίο παίκτη Μπαρτσελόνα ήταν αυτό που μπήκε να φιλήσει στο Μέση. Έτσι. Έτρεξε περισσότερο από όλου αυτού. Από αυτούς που είναι Μπαρτσελόνα, αυτός έτρεξε περισσότερο. Ο τύπος που μπήκε για να φιλήσει το Μέση και να βγάλει selfie. Εντάξει, μπορεί να μην κοιμήθηκε το βράδυ. Όχι, μπορεί, είμαι βέβαιος. 1-0-5 απόδοση. Δίνει. Χρειάζεται λοιπόν ένας μεγάλος προπονητής για να βάλει σε μια τάξη και να δέσει το σπουδαίο ρόστερ, λέω εγώ, χωρίς να υπάρχει καμία παραπομπή σε άλλες ομάδες. Δεν ξέρω αν πήγε κάπου το μυαλό σας, αν κάνετε συνειρμούς. Είναι δική σας υπόθεση αυτή. Δεν ήταν δική μου επιδίωξη, δικός μου σκοπός, ασχέτως που ολονό το μυαλό μας εκεί πηγαίνει. Αλλά ήθελα να κάνω μια αναφορά, δεν μπορώ να κάνω μια αναφορά στη Manchester City της καρδιάς μας. Γιατί από τις δύο Manchester, έτσι για το, από αντίδραση ρε παιδί μου, και επειδή είμαστε Liverpool, υποστηρίζουμε τη Manchester City. Εκεί ο Άραβας που πληρώνει, που βγαίνει στο Manchester City FM εδώ και χρόνια, το αγνό σιτάκι, το αγνό Manchester σιτάκι. Εκεί πώς θα λέγαμε, ας πούμε, Cambridge 2. Ποια είναι η κερκίδα των φανατικών εκεί? Λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Και να βγαίνει να λέει, ρε Άραβα, που πας ρε με αυτό το προπονητή. Που πας, where are you going? Θα μας πεθάνετε ρε. Θα βγάλουμε εγώ καιρό ρε, θα βγάλουμε. Όχι εγώ καιρό, πώς το λένε, τι είναι το άλλο. Βγάλουμε κρυό, όχι κρυό. Του, ρε. We are gonna put out. We're gonna put out twins. Όχι δίδυμο. Πώς λέει θα βγάλουμε έξω. Θα βγάλουμε έξω, είπα εγώ. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησαμε και σήμερα κουκουρού, όπως καταλαβαίνετε. Χθες τεράστιο οστικό κύμα σήκωσε. Τσουνάμι, για να μην πω τσουνάμι. Γιατί ήταν τέτοιο το θέμα μας. Με την πεντάδα Frisbee List. Αποφασίσαμε ως εκ τούτου, όχι να δώσουμε συνέχεια στο θέμα σήμερα, σαν θεματολογία, γιατί θα γίνει σούπα και δεν θέλουμε. Αλλά κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον θα κάνουμε μέρα Frisbee List. Δηλαδή, θα στείλετε εσείς την κορυφαία σας πεντάδα, τα αγόρια με κορίτσια, τα κορίτσια με αγόρια. Έτσι μάθαμε από παιδιά τώρα. Αν κάποιος θέλει, οκ, okay, δεν τον εμποδίζουμε, δικαίωμά του, αλλά λέμε, φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία θα θελήσει να επιλέξει αυτό, εκείνο, το άλλο, τον ατάλο. Ξέρω εγώ. Οκ. Okay. Λοιπόν, να κάνουμε ένα τέτοιο σουξουμούξου, να βγάλουμε, να κάνουμε σαν τρόπον τεινά μία δημοσκόπηση για τη Frisbee List και να μπούμε στο διαγωνισμό και να δώσουμε και ένα ωραίο μεγάλο δώρο από την Electronet Παμπουκίδη Νικολαίδη. Είχα νέα 50% έκπτωση στο υγράριο από Εσκιάδη που μου είπε χθες. Αυτό είναι ωραίο δώρο, παιδιά. Εκεί είναι ωραία πράγματα.
κανένα τριήμερο θερμές κτλ. Χθες παίξαμε βέβαια και συγκλονιστική αντίστροφη μέτρηση, έτσι. Όπως είπε γεμάτος ηρωνία ο αδερφός και φίλος ακροατής. Μπράβο, ρε, πολύ ωραία. Θα επιδιώξουμε και σήμερα, βέβαια με τον οριμαχδό με τις γραμμές, ξεχνιόμαστε κι εμείς. Χάνουμε το τόπι. Θα επιδιώξουμε σήμερα, όντως, το τελευταίο μισάωρο να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση και αυτούς που θα κερδίσουν θα τους βάλουμε σε μια κληροσούμπα για να δώσουμε ωραίο τριήμερο στις θερμές. Να πω ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. 50 χρόνια συμπληρώνει το κατάστημα. Εμπειρία και υπηρεσίες στον κόσμο. Πάντα με το χαμόγελο και ο Παμπουκίδης, ο Μάκης και ο Νικολαίδης. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου, έχει event που λένε στα χουριουδάκια μας. Ή αλλιώς party. Ή εσπερίδα με μουσική, με DJ, με ταχυδακτηλουργό. Με πλούσια εδώ θα πληρωθούν 50 δώρα. Θα είμαι κι εγώ εκεί να παρουσιάσω την εκδήλωση για το φίλο μου, εννοείται. Εννοείται. Χρόνια στήριγμα. Χρόνια. Και βέβαια θα κληρωθούν και 50 δώρα. Και smartphone και tablet και laptop, τέτοια δώρα. Μην φανταστείτε ψιλοπιτουργές. Όχι βέβαια, όχι. Επίσης η γραεριοκίνηση Εσκιάδη, όπως είπαμε, 4,73-118, 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις σε σχέση με τα χρήματα που ξοδεύετε τώρα για τη βενζίνη, 50% εξοικονόμηση έχετε. Τα βγάζετε μπαμ μπαμ. Και εννοείται Ερβαντόλ, κορυφαία κρέμα, ζητήστε την στα φαρμακεία. Και άμα σας πούν δεν έχω, πείτε εγώ θέλω Ερβαντόλ, γιατί συνήθως γίνεται το δεν έχω, να σας δώσω μια άλλη. Όχι ρε φίλε, γιατί δεν μου δώσεις μια άλλη. Πάω και θέλω ραντεβού με την Σαρλίζ Θερόν, που για μένα είναι νούμερο ένα στη Frisbee List. Δεν έχω Σαρλίζ Θερόν, να σου δώσω μια Ελιστάι. Τι σχέση έχει ρε φίλε η Ελιστάι με τη Σαρλίζ Θερόν? Ξέρω εγώ, είπα ρε παιδί μου, επειδή έχει ωραία μάτια. Και τι έτσι σημασία έχει, επειδή λέω εγώ θέλω την Ερβαντόλ. Την έφτιαξε η Σύναψης, κορυφαία πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία. Μπείτε στο ερβαντόλ.gr, ενημερωθείτε και για το αρπαγόφυτο. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Το φοβερό αρπαγόφυτο που κάνει θράψη με το σποτάκι, φίλε, το αρπαγόφυτο με τον Χουάν Παύλο Ερβαντόλ, τον Ισπανό παίκτη. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε στην ομάδα μας που εσίως αριθμοί 9.500, όχι 9.651 μέλη. Εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι που είναι απόλυτα ταυτισμένοι με το σκεπτικό μας, με την οτροπία μας, με την ιδιοσυγκρασία μας, με το όποιο χιούμορ μας, με την όποια οπτική γωνία βλέπουμε εμείς τα πράγματα στη ζωή, με την όποια στάση έχουμε απέναντι στον ΠΑΟΚ, με το δικό μας δέσιμο, με τη δική μας οπτική γωνιά, με τη δική μας κριτική άποψη, χωρίς λιδωρία, χωρίς εμπεγμό, χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να σκοτωνόμαστε, χωρίς να παίζουμε με σύμβολα, χωρίς να παίζουμε με εθνικότητες, χωρίς να υπάρχουν ναρτσιστικά μέσα, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς. Όποιος μπαίνει και δεν είναι αυτού του σκεπτικού και θέλει να επιβάλλει δικά του πράγματα, βρυσίδια, μανάδες, αντεθνικά, κατάρες και διάφορα άλλα τέτοια, μπορεί να καθυστερήσουμε λίγο γιατί δεν είμαστε όλη την ημέρα εκεί από πάνω. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας. Δεν μπορεί να είμαστε όλη την ημέρα εκεί. Αλλά αργά ή γρήγορα λαμβάνει τον πούλον και αποχωρεί. Κόβεται μπλοκάρισμα σούξου μούξου. Τόσο ξέρουμε. Ελάτε στην παρέα μας. Εμείς, εγώ δεν έχω κάνει. Υπάρχει ένα κουμπάκι που είναι φίλτρο. Που πρέπει να τα δει ο διαχειριστής πρώτα. Όχι, το έχω αφήσει να υπάρχει αυτή η ελευθερία. Μόλις βάζει ο άλλος το σχόλιο του, να το βλέπει. Εννοείται και να διαφωνήσουμε, εννοείται και σκληρή κριτική και παντού και τα πάντα όλα. Ειδικά καλά στην εκπομπή δεν το συζητάμε. Εννοείται. Αυτά που λέτε. Φτάσαμε σήμερα Πέφτη. Από χθες ήδη έχουμε μπει μέσα στο Νοέμβριο. Που είναι ένας, γενικά είναι ένας τζούφιος μήνας. Δηλαδή ο Νοέμβρης, τι γίνεται, δεν είναι ούτε Χριστούγεννα, δεν είναι ούτε καλοκαίρι. Δεν είναι ούτε με τα καλοκαίρι, δηλαδή ένας Οκτώβρης που, οκ, okay, είναι ο Νοέμβρης. Ο οποίος πάντα ήτανε, τι γίνεται, τι να γίνει, τόσο για τα Χριστούγεννα. Τι έγινε, πάει το καλοκαίρι, να τα πρώτα κρύα, να καλός χειμώνας, να τα πετρέλαια, να τα ξύλα. Να οι Αγιοβασίλιδες, γιατί πλέον εδώ και 1-2 χρόνια θα αρχίσουν ήδη οι φουσκωτοί Αγιοβασίλιδες, εκείνοι με την γαμπζή, να πούμε καπελαδούρα, όπου ο καθένας βέβαια μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με όποιο τρόπο θέλει. Αυτά τα φουσκωτά. Αλλά λέω λοιπόν ότι ήδη ξεκινούν από πολύ νωρίς πλέον. Δηλαδή από 15 μετά τις 17
19-20 εκεί μετά την 17η Νοέμβρη θα βγουν οι πρώτες βιτρίνες με στολίδια, με λαμπιόνια, με σουξουμούξου, με LED φωτάκια και τέτοια πράγματα. Εντάξει, τι να κάνω. Ο κόσμος έχει ανάγκη να χαρεί λίγο. Αλλάζει λίγο την ψυχολογία αυτό το πράγμα. Την αλλάζει την ψυχολογία. Την ψυχολογία η οποία θα είναι βασικό, βασικό συστατικό για να πάμε και να πάρουμε το διπλό μέσα στο ΟΑΚΑ. Φτάσαμε Πέμπτη σήμερα. Δεν σας ασχοληθήκαμε με τα... τις φρύς μπιλίες, να πούμε ωραίες γυναίκες, τέτοια θέματα, τα γουστάρουμε και αυτά, αλλά πρέπει τώρα το μυαλό μας σήμερα να δούμε τι και πώς και να αρχίσουμε να συζητάμε, γιατί σήμερα και αύριο είναι, για την αναμέτρηση της Κυριακής στο ΟΑΚΑ. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αρκεί να πιστεύει ο κόσμος στην ομάδα. Πρέπει και η ίδια ομάδα να πιστεύει στον εαυτό της. Πρέπει και ο ίδιος ο προπονητής να πιστεύει ότι κατεβαίνει όχι για να κλειστεί και να κλέψει ένα χ, αλλά να πει στους παίκτες, κατεβαίνουμε, πάμε να πάρουμε το διπλό, είμαστε ανώτερη ομάδα από αυτούς, έχουμε ανώτερο ρόστερ, έχουμε μεγαλύτερη δίψα, έχουμε πολύ περισσότερο πάθος, έχουμε τρέλα. Δεν χρειάστηκε να πάμε στα τάρταρα για να βγούμε λευκοί από πλευράς οικονομικής, δεν χρειάστηκε να βάλουμε κοιλίδα στην ιστορία μας, γιατί αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος που τον έστειλε ο Θεός, ο ξεροκέφαλος Πόντιος, πήγε και πλήρωσε και ήπια το πιο ακριβό τσάι στην ιστορία της ανθρωπότητας, με μια ποικιλία που είναι πάρα πολύ σπάνια, λέγεται τσάι μπραφ. Δεν ξέρω αν το έχει στη ζώγια αυτό που είναι, που λέει τσάι χίλιες, να πούμε πόσες, στη ζώγια πόσες ποικιλίες, έχει 100, 200. Γεια σας, ήταν ένα τσάι ντούκου. Τσάι ντούκου μπραφ. Έδωσε τα 11 χαρτιά, όμορφα και ωραία, και δεν χρειάστηκε η ομάδα να κάνει ματσακονιά. Γιατί είναι μια ψηλό, έτσι, είναι μια ψηλομπινιά. Δηλαδή πέφτω και σε αυτούς που χρωστάμε ποδοσφαιριστές, αυτά χιόνι. Όπως έλεγε και ο Γιατζόγλου, το χιόνι λιώνει. Ε? That's a point. Το χιόνι λιώνει. Αυτές είναι δηλώσεις, όχι. Σε παρακαλώ πολύ, φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. Και έτσι πρέπει να το πιστέψουμε. Κυρίως να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη. Δηλαδή, το έλεγα και πριν το μάτς με τον Γαύρο στο Καραϊσκάκης πριν από λίγες μέρες. Αν πούμε πάμε να πάρουμε το χ, θα μπούμε φοβισμένα, θα μπούμε κλεισμένα, θα δώσουμε μέτρα στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ δεν είναι κακή ομάδα, αλλά δεν είναι δάκιο το φόβητρο να πω αμάν, ω παραγιά μου, τι θα γίνει τώρα, τι θα κάνουμε με αυτούς, πώς θα πάμε, πάμε να διασυρθούμε και τέτοια. Όχι. Όχι. Έχει αναλάβει ειδικό ρόλο στα αποδυτήρια ο Βιερίνια και οι υπόλοιποι Έλληνες, γιατί δεν τον λογίζω ξένο, το καταλαβαίνετε νομίζω αυτό. Όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο γλωσσικά, ότι ξέρεις μιλάει τη γλώσσα και άρα θεωρείται Έλληνας. Αυτός είναι Έλληνας. Και επειδή αγάπησε αυτή την πόλη και επειδή αγάπησε αυτή τη χώρα και επειδή παντρεύτηκε Ελληνίδα και επειδή το παιδάκι, το κοριτσάκι του γεννήθηκε εδώ, εδώ πάει σχολείο, εδώ είναι η οικογένειά του, εδώ είναι το σπίτι του, εδώ είναι. Δεν τον λογίζω. Όταν μου λένε έχετε, παίζουν μόνο ξένοι, τον Βιερίνια δεν τον βάζω μέσα σε αυτούς. Όπως δεν βάζω και τον Κάτσε μέσα στους ξένους. Έτσι. Που ήρθε εδώ. Παιδάκι. Ασχέτως που επέλεξε άλλη εθνική για να αγωνιστεί. Υπάρχει γενικά, αυτό εγώ εισπράττω, ένας αναβρασμός, θετικός αναβρασμός, να πω ένας οργασμός για να το κουμπώσουμε με τη χθεσινή μέρα, την εκπομπή που ήταν ακατάλληλη και παρεκτρεπόμενη. Υπάρχει γενικά μία εγρήγορση μέσα στους κόλπους της ομάδας. Οι παίκτες κατάλαβαν ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία να κερδίσει τον Ολυμπιακό και το δίσεξα Μαρτίν ουκ ανδρός εστί και ουκ ανδρών εστί, γιατί δεν είναι μόνο ένας, είναι περισσότεροι. Μην ξανακάνετε λοιπόν το ίδιο. Αποτινάξτε από πάνω τη κατάρα του ΟΑΚΑ. Θα μου πεις, ρε Κωστή, πού υπάρχει αυτή η κατάρα? Δηλαδή, από αυτούς που θα κατέβουν να παίξουν την Κυριακή στο ΟΑΚΑ,
πόσοι μπορούν να ξέρουν αυτή την παράδοση που έχει χτιστεί, την αρνητική? Ο Μαλεζάς, ο Πέλκας, και αυτή είναι, γεια σας. Ο Κάτσε, δύο-τρεις, δηλαδή οι υπόλοιποι. Ποια παράδοση, επειδή έχασα μια φορά. Ο Ρέι, δεν την ξέρει, τωρινός. Καλά δεν συζητάω, Καντουρί, Σαμπράνο, Πρίγιοβιτς, αυτοί που δεν μπορώ, είναι έχουν έρθει 6 μήνες ή είναι ένα χρόνο εδώ. Δεν πρόλαβαν αυτοί. Άρα θα πρέπει ο οργανισμός, γιατί αυτό είναι, πώς λέμε άλλες φορές, η φανέλα είναι που μετράει. Μα αυτοί δεν έπαιζαν τότε, δεν έπαιζαν, αλλά το καταλαβαίνουν. Το κουβαλάει μαζί της η ομάδα, το κουβαλάει μαζί του ο οργανισμός. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε και να τους κερδίσουμε εκεί. Συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι, ρε Κωστή, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, και να χάσουμε, τι έγινε, θα μας περάσουν 2 βαθμούς. Οκ, δεν λέω ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, ότι ανοίγει η γης και φαίνονται μέσα, να πούμε, οι λάβες και βγαίνουν οι μετεωρίτες και τρέχουμε, έρχεται το τσουνάμι, να πούμε, σηκώνει και πνίγει την πόλη. Δεν είπα αυτό. Όμως, διαφωνώ ότι είναι ένα ακόμα μάτς. Καταρχήν, είναι λάθος η αντιμετώπιση της αναμέτρησης εκ των προτέρων, όταν λες, εντάξει, ένα ακόμα παιχνίδι είναι. Δεν είναι ένα ακόμα παιχνίδι, ρε παιδιά. Αν το δούμε στιγνά βαθμολογικά, οκ, είναι 3 πόντοι ακόμα. Δεν χρειάζεται αυτό να είμαστε Αϊνστάιν. Δεν πρέπει να είμαι μαθηματικός για να το πω. Άσε που θα κάνω λάθος, γιατί την άλλη φορά με τις ώρες, θυμάστε τι έγινε. Ένα βαβάο παπαπάω στο μυαλό. Ξέρουμε ότι είναι 3 πόντοι. Δηλαδή δεν είπε κανένας ότι αυτά τα μάτς είναι 18 ποντά. Πάλι στο χθεσινό πηγαίνω. Βέβαια, κάποιοι, μεταφράζοντας το, κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, είναι το εξής. Δεν είναι 3 πόντοι. Είναι 6 πόντοι. Είναι 3 πόντοι που παίρνεις εσύ και 3 πόντους που στερείς από βασικό διεκδικητή. Οκ, παιδιά, μπορούμε να το δούμε από όλες τις οπτικές γωνίες. Και με τα ποτήρια και μισογεμάτα και μισοάδια και τέτοια. Όμως αυτά τα μάτς με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, τυχαία σειρά βάζω, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με ένα μάτς που θα πάω να παίξω με τον Πανετολικό ή με την Κέρκυρα ή με τον Πανιόνιο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Γιατί? Γιατί έχεις απέναντί σου αυτόν με τον οποίο παλεύεις για τον ίδιο στόχο. Ας το πάρουμε από εκεί. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το πράγμα. Ότι με ποιον θα παλέψω? Με αυτόν! 1-0 θα μου πεις, Κωστάκη, και θα έχεις δίκιο. Άμα αρχίσω να μιλάω με τον εαυτό μου, είναι, φίλε, ένα πρόβλημα, αυτό μου είχε πει κάποτε μια γιατρός στο στρατό. Που της είπε ότι βλέπω όνειρα τη μία νύχτα και εντάξει, τα διακόπτω, και την άλλη μέρα, επειδή ξυπνάμε νωρίς, το συνεχίζω. Κάλεσα άλλους 5 μέσα. Έχουμε, λέει, μια περίπτωση σούξου μου, τρουκούχου μου, διούντιχου μου, που είναι πολύ σπάνια. Λέει, ο τύπος, λέει, βλέπει όνειρα, βάζει διαφημιστικές, να πούμε, βάζει διαφημίσεις και τα συνεχίζει την επόμενη μέρα. Σαν να είπα ότι κλέβω το παγκάρι της εκκλησίας την ώρα που γίνονται μέσα μνημόσυνα. Μπροστά σε όλους. Και τα σκορπάω, τα κάνω γιάχμα, τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα στην αυλή, στο προάβλιο, στον Άρθικα. Τέλος πάντων, βγήκα λίγο, λάσπωσα λίγο τα λαστικά και μου είμαι, βλέπετε, σήμερα είμαι φρόνιμο παιδί. Έχω μείνει στο θέμα μας, δεν έχω κάνει παρεκτροπές. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι ένα ακόμα παιχνίδι. Γιατί σου δίνει άλλη όθηση, γιατί βροντοφωνάζεις, εγώ είμαι φέτος. Εμένα θα κυνηγάτε, εγώ μένω στην κορυφή. Εγώ αρνούμαι να πέσω. Εγώ είμαι έτοιμος. Εγώ νομοτελειακά οδηγούμε στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω να το πάρω φέτος. Αλλά μέχρι τελευταία μέρα θα το διεκδικώ. Δεν θα κρυθεί από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Δεν θα βγω εκτός μάχης τίτλου από τον Γενάρη, από τον Φλεβάρη. Μέχρι τέλους, αν όχι να με κυνηγάτε, να νιώθετε την ανάσα μου στο σβέρκο σας. Αν είναι η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός, λέω. Και είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Μας λείπει κάτι? Κορυφαία άτομα έχει μέσα η ομάδα τώρα. Κορυφαίους παίκτες. Ρόστερ το πιο ποιοτικό που είχαμε ever. Πρόεδρο, κακαλάτο, αποφασισμένο, με όραμα, με τρέλα, λαό, διψασμένο. Όσο ποτέ άλλοτε τρελαμένος για να φτάσει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Μία ΕΠΟ που μπορεί να μην είναι τέλεια πλέον, αλλά βλέπετε ότι φτάσαμε Νοέμβρη, ο του θαύματος, και δεν είναι Ολυμπιακός πρώτος με 22 βαθμούς διαφορά, γιατί είχε πάρει 47 σφυρίγματα, έχει πάρει μόνο 19 σφυρίγματα αντί για 47. Και το επικροτούμε κιόλας και λέμε, κοίτα ρε φίλε, έτσι είναι. Όταν ο άλλος τόσα χρόνια σου βάζει καρφίτσες στα νύχια,
ή καυτά αυγά σε μασχάλες ή σου βγάζει με τσιμπιδάκια τα φρύδια και ξαφνικά έρχεται σου δίνει μια φάπα για κούρεμα. Εντάξει, και η φάπα κούρεμα είναι, χειρονομία κάνει, αλλά θα πεις ρε παιδιά, ο άλλος εδώ πέρα τόσα χρόνια μας έκανε καμάρες να πούμε. Μας έσβηνε τα τσιγάρα στην πλάτη. Και τώρα ήρθε και έριξε μια φάπα. Εκεί φτάσαμε δηλαδή. Ακόμα και να λέμε ότι το μη χείρον βέλτιστον. Πολύ ψαγμένοι έτσι, ανάμεσα στα συμπόσια. Ανάμεσα στα τσιμπού σιά που κάνανε. Ανάμεσα στις θυσίες και στα να συνοποσίες αυτά εκεί πέρα σου ξουμούξου γινόταν διάφορα ωραία πράγματα. Δεν έμεναν μόνο στα μουσικοχορευτικά. Δεν είχε μόνο, είχε και αθλοπαιδιές. Και το κορυφαίο που το έχω πει και σε παλιά εκπομπή, που κάποια στιγμή αποφάσισαν να στείλουν τα κρέατα στους θεούς. Κόβουν το κοψίδι, πάει εκεί ο αρχισεφ, ο Σκαρμούτσος της εποχής και λέει «Θεέ Δία, Θεέ Απόλλωνα, σου στέλνουμε το κοψίδι». Το στέλνει το κοψίδι ψηλά, τσουπ, ξαναπέφτει το κοψίδι. Όχι ρε, τι έγινε. Μήπως δεν στέλνει κοψίδι, να στείλεις κανένα λουκάνικο, κανένα τζουμαγιάς, τίποτα. Να το στείλουμε ένα τζουμαγιάς. Κάνει έτσι, το ψήνει αυτά, ωραία, το λεμονάκι αυτά, το πετάει ψηλά το λουκάνικο, ξαναγυρίζει. Όχι ρε. Λέει, μήπως κανένα σουτζουκάκι, τίποτα, να βάλουμε καμιά, ρε εσύ, βάλε μια πατσέτα από τη λαδόκολα. Πώς γίνεται φίλε, η γκρίζα διαφήμιση. Βάλε ρε εσύ μια, μάλλον να το φτιάξω ωραία, βάλε εσύ μια πατσέτα από τη λαδόκολα, delivery 705-750 απέναντι από το Μασούτη. Τηλιβεριά 705-750. Βάλε σε παρακαλώ. Βάζω την πατσέτα, την πετάει πάνω την πατσέτα. Τίποτα. Λέει τελευταία ελπίδα να θέλει κανένα ψαρονέφρι ο Δίας. Και οι υπόλοιποι. Φτιάχνει το ψαρονέφρι, το πετάει πάνω, τίποτα. Επιστρέφει κάτω. Πετάγεται ο ένας και λέει ρε μαλά. Λέτε να είναι vegetarian. Όχι ρε, αποκλείεται. Εντάξει, τρώει το κράξιμο του αιώνα. Ρε, μήπως είναι χορτοφάγοι άνθρωποι, ξέρω εγώ. Πετάει το παουξάκι της παρέας. Και λέει μάγκες, αυτός ήταν από Θεσσαλονίκη σίγουρα, βοηθός θεών. Δεν ήταν, ήτανε γενικά ρε παιδί μου συνάφη. Λέει μάγκες, εσείς πού είστε ψήστες. Ακούστε, λέει, κάνουμε κάτι λάθος. Τα κρέατα δεν είναι φτιαγμένα για τους θεούς. Μπούφι, ντουγάνια, κουρσούμια. Δεν είναι ρε μάγκες. Ρε εσύ, ξέρετε, άντε ρε, να ήρθε ο Θεσσαλονικός, θα μας πει πάλι. Για πες ρε, για πες. Ακούστε ρε, τι θα κάνουμε. Κρατάμε εδώ τα κρέατα και στέλνουμε στους θεούς τις μυρωδιές, τις αναθυμιάσεις, την τσίκνα. Άντε ρε, σιγάρα θα τη στείλουν πίσω. Ρε στείλτε που σας λέω εγώ και θα δείτε. Μετά καρφώστε με. Εγώ λέω ότι πρέπει να στείλουμε τσίκνες. Εσείς βγείτε και πείτε ότι δεν είναι. Εντάξει. Και κλείνω. Λέτε ο Θεσσαλονικιός να έχει δίκιο. Πραγματικά ψήνουν, βάλτε λέει απ' όλα όμως. Ποικιλία. Μην πιέστε. Δηλαδή, μην είστε τσιγκυρικιτζίδες. Βάζουν τα πάντα, λοιπόν, στη σειρά, μεγάλη αυτά, επίπεδο, το διάδρομος τελείως, αρχίζουν που λες, ψήνουν αυτά και αρχίζουν οι τσίκνες να φεύγουν προς τα πάνω. Και βέβαια, οι θεοί δέχτηκαν με πολύ μεγάλη αγάπη το δώρο της μυρωδιάς, της τσίκνας και των αναθυμιάσεων. Μας πάσατε τη μύτη, ρε επίπεδες, πρωί-πρωί. Φίλε, μου τέξαν τα σαλάκια. Και έτσι αποθεώθηκε το παουξάκι. Αυτά, άντε, γύρνα τώρα πουλάκι μου απ' την άλλη και κοιμήσου. Αύριο θα πούμε άλλο παραμύθι. Τι νομίζεις τι λέμε στα παιδιά μας. Τι κοκκινοσκουφίτσα, με τον Λύκο. Ε, και πήγε εκεί η κοκκινοσκουφίτσα που ήταν η Λύκη. Η Ιλτεξ Λύκη, μπαμπά. Όχι, παιδί μου, αυτοί έχουν διαλυθεί. Αυτά που λέτε. Μήπως τα γυράδικα, ο Λύκος. Ούτε κι αυτό έχει. Και αυτά έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ε, όχι τον ήξερα τον Λύκο, τον είχα ταΐσει πολλές φορές. Και εκείνο, αλλά και μετά τα υπόλοιπα. Παντού φίλε, άσε, αυτό το κορμί που βλέπεις έχει χτιστεί με πολύ κόπο. Ήταν δίπλα στο σπίτι σου, ναι, αυτό ήταν, αλλιώς δεν άτρωγες. Δίπλα στο σπίτι σου είχε και κάτι τέτοιο, vegetarian, κάτι βιολογικά προϊόντα να πούμε, πήγαινες. Έτσι που λέτε, δεν ξέρω πώς βρέθηκα και πώς τον Μπίμπι βρεθήκαμε να λέμε τι. Τώρα εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, δασκαλάτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρούμε. Να γυρίσουμε πίσω. Δεν υπάρχει και δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω κιόλας. Θα πάμε σε διάλειμμα όμως φεύγοντας. Με κομμάτι που αφιερώνει
Ο φίλος μου ο Θεόφιλος γίνεται σπουδαία δουλειά στη Μέλισσα. Τα φιλιά μας στη Βασιλεία, στα παιδάκια εκεί που είναι χωρίς πατέρα, χωρίς μάνα. Αυτό που εμείς το θεωρούμε αυτονόητο και πολλές φορές ούτε καν το εκτιμάμε και είναι και μια ηλικία περίεργη που θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε και πολύ μάγκες και μιλάμε και κάπως στον πατέρα και στη μάνα. Κάποια στιγμή βέβαια γίνεται το κλικ. Γίνεται το κλικ και καταλαβαίνουμε τι είναι πατέρας και μάνα, ειδικά αν χαθεί κάποιος και φύγει. Γυρίζεις πίσω και λες γιατί δεν του είπα αυτό που ήθελα. Γιατί εκείνη τη στιγμή την παρεξήγηση δεν την έλυσα. Γιατί δεν τον πήρα να πάμε εκεί που ήθελα να πάμε ή να της πω αυτό της μάνας. Μου το λένε άνθρωποι που έχασαν τον πατέρα και τη μάνα και μου λένε ζήσε τη στιγμή. Το ζούμου σου που λέμε δεν λέει πουθενά μέσα ζούμε ευχάριστες στιγμές. Δεν είπαμε ζες. Ούτε είπαμε ζούχου σου ζούμε χαρούμενες στιγμές. Είπαμε ζούμε μεγάλες στιγμές. Μια μεγάλη στιγμή μπορεί να είναι και κάτι το οποίο είναι πολύ δυνατό και να μην είναι ευχάριστο. Τη ζούμε όμως τη στιγμή. Αλλιώς δεν ζούμε. Έχω ακούσει από διάφορους, δεν ερωτεύομαι λέει για να μην χωρίσω και πληγωθώ. Δεν πίνω για να μην μεθύσω. Δεν τρώω για να μην περιστομαχιάσω. Δεν βγαίνω έξω γιατί μπορώ να χτυπήσω. Εντάξει, γίνε μια τσιμετοκολόνα της ΔΕΗ, να περνάμε να σκολάμε αφίσες. Για μνημόσυνα. Τη ζεις τη ζωή, προσεκτικά βέβαια, σε όλα. Και στο φαΐ και στο ποτό και στον έρωτα και στο δόσιμο που κάνεις, σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου, αλλά τη ζεις τη ζωή. Δεν μένεις επίσης σε μία ασφάλεια. Φεύγεις, διακινδυνεύεις, αλλάζεις. Αλλάζεις φίλους όταν δεν είναι σωστή, αλλάζεις δουλειά όταν δεν είναι σωστή, αλλάζεις γενικά αν δεις ότι κάτι σε δυσαρεστεί. Ή ότι πιστεύεις ότι αξίζει κάτι καλύτερο. Λέω εγώ, Σταμάτης Γονίδης, μέσα σε αυτό το κομμάτι που αφιερώνει ο Θεόφιλος από τη Μέλισσα, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Από εκεί έφυγα γιατί είπα για τα κοριτσάκια στο ορφανοτροφείο που γίνεται σπουδαία δουλειά εκεί. Αφιερώνει στο φίλο μας τον Κώστα που έχασε πρόσφατα την μητέρα του. Παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, να μην λέμε τώρα, δεν χρειάζεται να λέμε επίθετα. Λοιπόν, και άρρωστο ΠΑΟΚΣΑΚΙ, ασχέτως που τελευταία που ήρθε έφυγε με στεναχώρια. Έχει μέσα σε αυτό το κομμάτι λοιπόν που είναι ποντιακό και το ερμηνεύει σαν να είναι αποκλειστικά καλλιτέχνης, τραγουδιστής ποντιακών κομματιών ο Σταμάτης Γονίδης. Ξέρετε, το λατρεύω το κομμάτι. Λέει έναν συγκλονιστικό στίχο για τη μάνα. Έλα αγόρι μου. Έλα λεβέντη μου, έλα κολώνα εσύ της οικοληψίας. Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει γράψει τη μουσική. Ο Γιώργος Μαυρίδης στους στίχους. Όχι ο Νόματς. Μάνα, ξέρεις πως αγαπάω. Εντροπή και να ρωτώ σε. Είναι ντροπή ακόμα και να σε ρωτήσω.
αν είναι κόλαση ο κόσμος, πού είναι ο παράδεισος. Τέλος. Τζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έλα, 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 δώσε, δώσε, δώσε αγόρι μου. Τα τυφεκιά περισσεύτε, οι ανθρωπτεύτα και ξέρνε, οι ανθρωπτεύτα και ξέρνε, τη ζωή να του θα τρώω. Κρούνε περνέ, Σταμάτη Γονίδη, είσαι τεράστιος φίλε. Αυτά που μπορείς να κάνεις με τη φωνή σου, ελάχιστοι μπορούν. Κανα δυο ακόμα. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά στο εξωτερικό. Σε όλους, σε όλους. Και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα στη Γερμανία, ξέρουν, ξέρουν αυτοί, ειδικά αυτό το κομμάτι. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε γραμμούλες, να συζητήσουμε, να πούμε και για τις δηλώσεις του Μαουρίσιο. Είναι Μαουρίσιο και όχι Μαουρίτσιο. Άλλο Λούσα και άλλο Λούτσα. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Μην μπερδεύεστε. Μαουρίσιο. Τι δήλωσε σε βραζιλιάνικο site. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι, 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 ναι. Ναι, 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 ναι. Τώρα αυτό δεν είναι ποντιακό. Αυτό είναι από μια αγάπη δεν τελειώνει. Θα ξανά στα μαλλιά και έτσι. Έχει κάνει, δεν μπορεί. Είναι Μερακλής. Είναι Μερακλής. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Βραδάκι, 11, σκάμε μύτη. Με χοντρόγατα, με αδερφό Μανώλο Ευστρατιάδη, σκάμε μύτη στο Δίον. Δεύτερη εκπομπή, η πρώτη προτάθηκε ήδη για Πούλιτζερ. Θα το σκεφτούμε. Να ξαναπώ, επειδή με ρωτάτε γιατί πήγατε στο Δίον, που, okay, είναι ένα ερώτημα εύλογο, γιατί εκεί. Ένα, επειδή απορρίψαμε το CNN, το NBC και το BBC και όλα τα άλλα σε αρχικά, και το ABC, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεύτερον, επειδή αυτοί μας είπαν, παιδιά, και εκεί πήγαμε, δηλαδή. Είναι φοβερό. Εξακολουθεί και υπάρχει το ερώτημα. Γιατί πήγατε εκεί? Αυτοί μας είπαν, παιδιά, εκεί πήγαμε. Και μια χαρά οι άνθρωποι. Να πούμε, φυσικά, είναι ο χορηγός της εκπομπής, που είναι η Καλόε, και εκεί. Ο άνθρωπος και εδώ στήριγμα, ο Κιάτας και η φοβερή εταιρεία του. Θα έχουμε φοβερό, φοβερό προϊόν για τριχόπτωση από αύριο, που απασχολεί πολύ κόσμο, και άντρες και γυναίκες. Κορυφαίο φάρμακο στην Ευρώπη έφερε η Καλόε. Να είστε έτοιμοι. Εκεί το βραδάκι θα τα πούμε, 11 η ώρα. 11 η ώρα στο Δίον. Μπαλαλούμ η εκπομπή, μαζί με Μανόλο. Εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Και αν προλάβουμε θα παίξουμε για αντίστροφη μέτρηση. Λέω, δεν δεσμευόμαι, σαν και χθες που σίγουρα υπάρχει περίπτωση για τέτοια. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Ναι. Μας το λέει με το βλέμμα, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας, ναι. Πάμε στον μεθεπόμενο. Πέσαν μαζί αυτοί ήταν αγκαλιασμένοι. 2310-287-888. Πέσαν όλοι μαζί. Ναι. Το σύνθημα είναι ένα, ζούμου σου με τον Κωστή. Πριν πέσω το λέω. Πριν πέσω. Παιδιά, μην ταλαιπωρήστε με διαφορετικό τρόπο. Το σύνθημα. Αυτό είναι, αγόρι. Πώς έλεγε. Δεν είσαι η μαμά η κατσίκα, γιατί η μαμά μου έχει καθαρό ποδαράκι, όχι μαύρο. Εκείνο το, εκείνο το ανέκδοτο φοβερό με το ματάκι. Άνοιξε, μας είπε, λέει, το σύνθημα ο Λύκος. Άνοιξε, είμαι η μαμά σας. Μπίμπι πίσε, λέει, έχουμε ματάκι, λέει, στην πόρτα. Λοιπόν, για πες, για πες. Φίλε Καραγιάν, δεν βγαίνεις εσύ μετά από μένα. Σίγουρα δεν βγήκε πριν από σένα. Βγαίνω μπροστά από αυτόν εγώ. Να οι κόντρες, να τα αρχίσαμε. Αλλά δεν μου λες. Έχεις, βέβαια, άκουσε, έχεις χρεωθεί
από τις κορυφαίες ατάκες που έχουν ακουστεί στην εκπομπή. Άκου, άκου, δασκαλάκι, άκου τι. Τι είπε. Βγήκε και λέει, σήμερα μίλησα λίγο. Ή μάλλον όχι, όχι, δεν είπες αυτό. Είπες, χθες δεν βγήκα καθόλου, άρα έχω κάβα διπλάσιο χρόνο σήμερα να μιλήσω. Αυτό υπόθηκε πριν από κανένα δύο χρόνια. Άκου τώρα τι γίνεται σε μια κομπή, τώρα μου αλλάζει το θέμα. Ναι. Βγαίνει ένα στο μεσημέρι και λέει σε έναν συνάδελφό σου. Ναι. Ρε φίλε, σήμερα τι άκουσα, λέει. Ένας γραφικός είπε, θα μου δώσεις, λέει, την επόμενη φορά το χρόνο που δεν μίλησα εχθές. Για σένα. Για σένα ήταν αυτό. Γι' αυτό ρε Κωστή λέω, μεγάλη εκπομπή, συγχαρητήρια, ζούμε. Αγόρι μου, φιλιά, φιλιά. Όχι, όχι, περίμενε. Τι όχι, όχι. Φάγαμε το χρόνο με χαζομάρες. Όχι, αυτά ήταν τα σοβαρά, μην πεις άλλα, μην χαλάσεις το κλίμα. Διπλό μες στο ΟΑΚΑ πάω, κλαίω, λέ. Άκουσε, θα κλείσω ως εξής, με δύο πραγματάκια. Επικράτηση της ομάδας μας, να πατάμε τον αντίπαλο και να είμαστε πάνω από το 50% σε κατοχή. Και όχι να απαιτούμε 2-0 και 3-0 για να κερδίσουμε στο ξυστό και στο στοίχημα. Τώρα όσον αφορά για νίκη. Την ομάδα μου την Πάρτα, νίκη, αυτό θέλουμε. Που με πολύ καλούς φίλους έχουμε έρθει σε κόντρα γιατί γατί ανεβάζαν το Μέση, γατί το κατεβάζαν και εγώ έλεγα ότι είναι παιχταράς εδώ και χρόνια και μιλάμε για μια πενταετία. Λοιπόν, έχει πάρει την κατηφόρα και θα είναι τραγικό, ήδη δεν τυχονεύουν όλες οι ομάδες γιατί θεωρήθηκε ότι έστησε παιχνίδι. Και θα είναι τραγικό αν κατρακυλήσει και από αυτόν τον λόγο και μόνο. Δηλαδή έκανε 4 τελικές προσπάθειες και τις τα ρίχνουν όλοι οι φιλάθλοι. Μπήκε με 3 ταχύτητες κάτω, το είπαμε. Με την Τατιάνα της Ευρώπης. Και δεν είχε όρεξη. Ήταν ο Βαλβέρντε, ήταν διάφορα. Okay. Και έκανε το δικό της το ρεκόρ. Εμείς μπορούμε να κερδίσουμε τώρα την ΑΕΚ. Και αυτά είναι δευτερευούσεις. Εγώ θέλω να τους πατήσουμε όπως θέλω. Αυτό είναι το ζητούμενο για αυτό μένα. Εμείς τους κερδίσαμε όταν έπρεπε αυτούς τους ερυθρόλευκους. Δεν το κάναμε. Αυτό το πρωτάθλημα έτσι όπως είναι. Τα άλλα τα συζητάμε έτσι. Να ξεγυμνωθεί η Τατιάνα μας εδώ, γιατί εκεί ανήκει, και να μην είναι τσεσκά της Ελλάδος. Φιλιά, 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 γεια, 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 γεια σου Μένιο. Πάμε παρακάτω, 23-10-287-888, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Είμαι υποχρεωμένος να ρωτάω κάθε μέρα γιατί η υγεία είναι το πάνω απ' όλα. Το παλεύουμε. Και εμείς είμαστε κάτω από τον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι, πώς θα λένε. Τα σιγουράκια. Ξεκινάμε με τις σταθερές. Ξεκινάμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο λαό της Νέας Φιλαδελφίας που είναι πολύ δημοκρατικός λαός και ξέρει τι πρέπει να κάνει για το γνωστό θέμα. Το αφήνω έτσι. Όποιος θέλει κατάλαβε. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω στον κύριο Βαλβέρδε, αν είναι κουρασμένος, να μην έρθει να παίξει την Κυριακή. Όχι, να του κληρώσουμε ένα διήμερο στο Πόζαρ, να πάει στα Λουτρά, να χαλαρώσει και με τους ατμούς. Ο Βαλβέρδε είπα, συγγνώμη. Το Χιμένεθ ήθελα να πω. Και το Χιμένεθ, παρεούλα, να είναι σε διπλανά δωμάτια, να παίζουν κουκάν. Χιμένεθ λέει και έπρεπε αυτό το παιχνίδι να το παίξει Δευτέρα. Όταν εμένα έπαιζα εγώ Πέμπτη και με βάζα Κυριακή μεσημέρι να παίξω. Τότε ήταν καλά. Ήταν καλά τότε. Εξάλλου τι θα κουραστεί με τη Μίλαν, δεν πρόκειται να κουραστεί. Κοίταξε, υπάρχουν, πώς το λένε αυτό το μια ξένη, rotation πώς λέγεται. Rotation γίνεται σε τέτοια μάτσα. Να το πάω, θέλεις. Συνήθως γίνεται rotation, είναι ερωτική. Rotation με το πάω, καν θέλεις. Γιατί όχι. Ναι, λοιπόν. Αυτά είχα να σας πω σήμερα, δεν έχω κάτι πιο. Δεν χρειάζεται. Λακωνικός, περιεκτικός. Κρατάς κάβα για αύριο το χρόνο σου. Και θέλω να πω στους συνοπαδούς, συνακροατές, αδέρφια όλοι, μην ασχολείστε με σκουπίδια, ρε παιδιά. Αφήστε τους πλέον, μην ασχολείστε άλλο. Δέχτε ότι πάμε να κάνουμε κάτι όμορφο. Κάτι, δηλαδή, όχι όμορφο μόνο, οπτικά, και όμορφο μέσα από την ψυχούλα μας. Α, αυτό φίλε. Α, αυτό είναι. Αυτό. Ζήστε το. Ζουμου σου. Αυτό. Αυτό που φωνάζουμε, φίλε, από την πρώτη μέρα. Γεια σου, Παναγιώτη μου, για να είσαι καλά, να είσαι γερός. Πόσα χρόνια θύρα 4. 40, φίλε. Χρόνια. Άνθρωπος που έχει φάει με τα τσιμέντα το γήπεδο. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλά, καλό στο παιδί. Συγχαρητήρια για την ωραία σου φωνή. Μάγε. Είναι μαγική η φωνή. Λες και είσαι ο μάγος χαλάς, φίλε. Ο μάγος χαλάς, φίλε, έχει άλλη φωνή.
Σ' αγαπώ γιατί είσαι Έλληνας καλλιτέχνης. Είσαι και παουκάρα. Αγόρι. Μην γελάς. Αγόρι μου, αγόρι μου. Όλα τα καλά έχω, ε. Όμορφος, έξυπνος, χαρισματικός. Αφήστε με ένα λεπτό να μιλήσω. Σε αφήνω. Ορίστε. Συγχαρητήρια στον Άκη Τσουχατζόπουλο. Αφήστε τον, ρε παιδιά, ελεύθερο γέρες. Πώς να πάρει. Μπα, γιατί, Μάγε, δεν μου τα λες καλά. Μπα, Μάγε, μου τα καλά. Αγαπώ τον ελληνικό λαό. Είμαι ερωτευμένος σε διανόηση, σε ποιήση. Αγαπώ την Ελλάδα. Ο Τσουχατζόπουλος που κολλάει σε όλο αυτό. Εντάξει, έκανε ένα σφάλμα, ρε παιδιά. Ένα σφάλμα! Ένα σφάλμα είναι, φίλε, σε έκλεισε με το αυτοκίνητο βγαίνοντας. Να αρρώστησε. Από ψυχίατρο πέρασε. Άστο. Μάγια, δεν το σώζεις. Δεν το σώζεις. Πάρα πολλά τα λεφτά τα φαγωμένα. Γεια σου, Μάγε! Σε φιλώ. Δεν υπάρχει εδώ. Αυτά δεν έχω να μου τα χαλάς. Μάγε, πρόσεξε καλά. Πρόσεξε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα ρε Κωστάκη, εγώ είμαι. Έλα. Κατευθείαν έπιασε. Έλα ρε πλυντήριο. Καλημέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι κάνει ο εγγονός καταρχήν. Ο εγγονός είναι άστα να πάνε. Χθες είχαμε βάρδια. Πήγαν τα παιδιά να χορέψουν και τον είχα 2 ώρες. Μπάλα, αγόρι μου. Αγόρι μου. Αυτά είναι, αυτό είναι ζουμού σου. Πάμε εκεί πέρα, διαλύσαμε τα πάντα. Καταρχήν βγαίνεις με ωραιότερη επιδερμίδα, σε βλέπω από τότε που γεννήθηκε ο εγγονός. Δηλαδή έχεις άλλο ύφος, να πούμε. Άλλο στυλ. Άλλαξα να πω. Άλλη αύρα. Άλλο αέρα, ρε φίλε. Και διάφορα άλλα νερά. Όχι, δεν είναι αγκαλιά. Και άμα γίνει και το καινούργιο γήπεδο Νέα Τούμπα και έχουμε και κανένα 2-3 πρωταθλήματα και κύπελα. Εκείνα που σίγουρα θα έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Περνάω τώρα να δεις που περνάω με τον μικρό απ' έξω για να πάω στο πατρικό μου, είναι Αθηνά αγόρα. Έτσι, δηλαδή από το. Είναι καλά, εσύ είσαι απέναντι. Όχι, είμαι του Μπιώτη, ρε παιδί μου, από 10 χρονών και μένω αλλού. Μια φορά του Μπιώτη, πάντα του Μπιώτη. Όταν περνάμε τώρα από το γήπεδο. Έμαθε ο μικρός που είναι 2 ετών και 2 μηνών. Τον έμαθες. Και αρχίζει παχ. Δηλαδή ολόκληρος. Εκεί που πήγαμε τα παιδάκια, σβήνει γροθιές, κάνει αυτά. Καταλαβαίνει ότι εκεί είναι κάτι, ρε παιδί μου. Πόσο πολύ εντύπωση του έκανε. Κοίτα το παιδί. 10.000 μαζεμένους να φωνάζουν ένα σύντημα. Α, το πήγες, το πήρες το παιδί. Εννοείται, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Μπράβο, λες τώρα. Χάνεται τέτοια ευκαιρία. Εγώ και... ήθελα να το πάρω, αλλά λέω μήπως. Τρομάξει, ξέρω εγώ, ήταν με την ίδια ώρα. Εντάξει, κοίταξε, δεν καθίσαμε όλες τις ώρες γιατί πού, δεν κάθεται αυτός. Μετά μπορεί να το μαζέψει. Τώρα... Αλλά μια ωρίτσα την. Ναι, ναι. Όχι, μια καλά έκανε. Αυτές είναι εικόνες. Λοιπόν, σήμερα, φιλαράκι, είσαι πολύ ζωμουσό. Είπες ωραία πράγματα και για τα παιδιά εκεί στη Μέλισσα, για τον Θεόφιλο, τα παιδιά εκεί πέρα. Μας έβαλες και το σταμάτη του κομματάρα αυτή να λοιπόν συγκινηθήκαμε όλοι. Όλοι, εντάξει, ξέρω ότι είμαστε στιγματίες. Εγώ δεν προσπαθώ να το παίξω σκληρός. Όταν είμαστε σκληροί, είμαστε σκληροί. Το κάνεις αυτό. Γιατί δηλαδή, να πω ότι δεν είμαστε. Εντάξει, δεν μασάμε. Ναι. Μασάμε, φίλε, αν μασάμε, λέει, έτοιμο είναι, φίλε, το δάκρυ. Σε πολλές δεν ξέρω αν περνάμε την κλιμακτήριο του 45, ναι. Έτσι, ή αν είναι οι συνθήκες αυτές γύρω που βλέπουμε μεγαλώνουν οι γονείς μας και φεύγουν. Που βλέπουμε ότι χάνουμε την παιδικότητά μας, ότι η χώρα έχει γονατίσει. Ότι μας έχουν, μας χτυπάνε. Πράγματα, ότι η ομάδα μας φορτίζει αρνητικά ή θετικά, τη ζούμε με ένταση. Όλα αυτά. Κωστάκη, ήθελα να πω κάτι για τον προπονητή, για τις λόγες. Δεν θα πω τίποτα όμως, γιατί είπες κάτι πολύ σωστό σήμερα και θα μείνω σε αυτό. Δηλαδή, τελείωσε. Πρέπει να πάρει ο Βιερίνη από το χέρι την ομάδα. Δεν περιμένω από κανέναν άλλον. Σαν αρχηγός και να τους πει, παιδιά, πάμε να πάρουμε τα πρωταθλήματα. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Έτσι. Άκουσες τι είπε ο άλλος. Τον κόβω, πες το άμα έχει τα κάκαλα να έρθει να τα πει στο μικρόφωνο. Να μην κάθεται από μακριά. Τον Μπάουκ. Ε? Και από το ξύλο που έρθει. Έρχεται. Τον Ιανέλ, σταμάτα, εγώ τα λέω κανένα. Κολόνι να έρθει. Έρχεται στο μικρόφωνο. Πες του να έρθει. Πες του. Πού να έρθει. Πες του. Άστο να πάνε. Τι. Παοξάκινε. Μαναβόσκυλο, ρε. Εγώ νόμιζα είναι ο Αριανός ο. Όχι, ρε. Ο Αριανός ο Τέιλορ είναι μέσα, ράβει τώρα κάτι. Και λέει, τέτοιο πράγμα, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα το Παουξάκι αυτό. Αυτό είναι άστο, άρρωστο. Αυτό στο γήπεδο πηγαίνει μαζί και μαλώνει με άλλον. Φιλιά. Καλό τρίμηνο σε όλο, ζούμε σου. Φιλιά, γεια σου, αδερφέ μου. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλώ το παιδί. Ασπρόμαυρο πανόραμα. Καλώ το πανόραμα, γεια σου, overview. Είδες τι προεκτάσεις έχει, ρε φίλε, όταν η ομάδα δεν πάει καλά. Ο Αριανός ο Τέιλορ μέσα ράβει, λέει. Τι να κάνει, φίλε. Αγκαρία ο Τέιλορ. Ράβει, αγκαρία κανονικά, φίλε. Δεν είναι καν στο δωρεό, έχουν σε άλλο δωμάτιο, φίλε. Για να μην μπω σε κατώτερο όροφο. Ωραίος. Καλά, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι.
Να με ρωτήσω. Πόσο γαϊδούρι πρέπει να είσαι να έχεις κάνει 60 εκατομμύρια επεξαίρεση και επειδή σου βγάλανε στο σφυρί το πατρικό σου που είναι 60 τετραγωνικά διαμέρισμα, να ζητάς διαζύγιο. Ναι ρε φίλε, πω. Του το είπε λες στο εφετείο. Και λέει, άκουσε τι είπε, άκουσε το θράσος της. Εγώ λέει δεν είχα πατέρα υπουργό, είχα εργάτη. Ναι, αλλά τον υπουργό παντρεύτηκες και τα φάγατε αντάμα με τα χρυσά καζανάκια και τα πόμολα. Και τις μεταξωτές κουρτίνες. Δέχομαι μπούλινγκ επειδή είμαι Τσοχαντζοπούλου, λέει. Βέβαια, άμα δεν είσαι Τσοχαντζοπούλου, δεν θα ξέρω τι οικοδομή σου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Οκ. Okay. Εντάξει. Αλλά γενικά όλο το θέατρο, ρε φίλε, είναι όλα. Εγώ σε ένα, δηλαδή... σε ένα πράγμα μόνο έχω την αίσθησή μου. Ότι δεν είναι μόνο αυτός. Αυτό που είδαμε με αυτόν θα έπρεπε να γίνει και με πολλούς άλλους, φίλε. Αυτό είναι η μόνη αίσθησή μου. Αλλιώς, ναι. Ό,τι έχει γίνει είναι σωστό. Με πολιτική, ξέρετε, δεν μπλέκομαι. Αλλά εδώ, ρε φίλε, έχουν φάει, φίλε, ό,τι υπήρχε να φας. Μια, δηλαδή δεν σταμάτησαν κάποια στιγμή. Γιατί όλοι τρώνε. Αυτοί, φίλε, το τερματίσανε, ρε μα. Δηλαδή το τελικιάσανε τελείως. Τι να πω. Και ακόμη και τώρα δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τι να πω. Θράσος. Ούτε καν μια μεταμέλεια, δηλαδή να δείξουν ότι ναι, φάγαμε τα λεφτά του κόσμου, ας πούμε. Δηλαδή, τίποτα εκεί. Τέλος πάντων. Κωστή, εγώ για τον Ολυμπιακό δεν πιστεύω ότι ήταν στημένο το μάτς. Δεν είναι παράξενο ο Κούτρης που δεν μπορούσε να πιάσει το διαφάνιο να πιάσει το Μέση. Ναι. Και να το σβήσει. Ναι. Εγώ είδα την Μπαρτσελόνα η οποία μπήκε, φίλε, πώς πηγαίνεις, είμαστε καλεσμένοι, είσαι 22 χρονών, έχεις γνωρίσει την προηγούμενη μέρα μία 20χρονη η οποία κάνει πιλάτες στο γυμναστήριο, ναι. Και σου λέει αύριο θα έχω ένα μίνι πάρτι με τις φίλες μου, θα κάνουμε πιτζάμα πάρτι, πάρε τους φίλους σου και έλα. Όμως έχεις υποσχεθεί στους γονείς ότι πρέπει να πας στον Ονό και στην Ονά. Και εμφανίζεσαι λοιπόν στην Ονά, η οποία είναι 200 κιλά, με στραβά δόντια, λίγο μύτη Αριστίδη Καρζαβίδη, λίγο σαγόνι Ράντε Πάπριτσα, λίγο πόδια Καρούλιας Λιτμπάρσκι, και πρέπει να περάσει το βράδυ με αυτούς και σκέφτεσαι τους φίλους σου που τρώνε μερέντες με τα κορίτσια. Με τι φάτσα θα πας σε εκείνη την επίσκεψη. Άντε καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας την Κυριακή. Τα φάμε όλα, φιλιά. Καλημέρα, Τσάιζε. Ναι, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Την Κυριακή θα είσαι στο Ρίτζεσαι Καζίνο. Θα είμαι μέχρι ένα σημείο, θα είμαι, λογικά. Α, πολύ ωραία. Και από ένα σημείο και μετά, λογικά θα είμαι στο ραδιόφωνο. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι είναι απαράδεκτο το να κάνουμε την κορυφαία πεντάδα ανδρών ή γυναικών όταν υπάρχει το ουδέτερο φύλλο. Ναι. Νομίζω ότι ο ρατσισμός κάποια στιγμή πρέπει εδώ να σταματήσει. Είπα εχθές, ο καθένας ό,τι θέλει να μας πει. Παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω κάποια στιγμή να γίνει το ουδέτερο φύλλο. Ουδέτερο. Γιατί δίνουμε δικαιώματα, έχουμε δικαιώματα και εμείς οι ουδέτεροι. Κανονικά το όνομά μου είναι το Μαλαμίσιο Αντιγόνη, λέγομαι, αλλά είπα... Το Μαλαμίσιο. Το Μαλαμίσιο Αντιγόνη, ναι, δεν καταλάβατε, ούτε θηλυκό είμαι, ούτε αρνητικό. Γι' αυτό είπα λοιπόν εχθές, τα αγόρια τα κορίτσια, τα κορίτσια να φτιάξουν λίστα με τα αγόρια και ο καθένας με ό,τι θέλει. Δηλαδή μπορεί να βγει ο άλλος και να πει, είμαι ο Βρασίδας. Και θέλω να βάλω τον Μπουφόν, έτσι, το Μαρτάκι, θέλω να βάλω τον Τρίφων Ιβάνοφ, τον Χόρστ Χρούμπες και τον Γκουαρδιόλα. Να σχολιάσεις τον Τζέισον Αντιγόνη, αλλά δεν το έχεις κάνει. Όχι βέβαια, γιατί να το κάνω. Τι να πω, και να ρωτήσω την ερώτηση για να με παγιδεύσει και να πάρεις πάλι κρασιά, τριήμερα, διήμερα, φαγητά, έτσι αλλιώς, σούξου μούξου. Ναι. Εχθές δεν ξέρω αν το έχεις δει ότι υπήρχε αυτός ο Jason Αντιγόνη. Είναι το πρώτο άτομο το οποίο δηλώνει ουδέτερος. Δεν το είδα, όχι. Jason Αντιγόνη. Και λέγεται το Jason Αντιγόνη. Είναι τον, έχει βγει παντού. Τέλος πάντων, έχει βγει τον Βαγιανάτο. Ελληνάς. Το Jason Αντιγόνη, έτσι. Δεν θέλει ούτε τον Jason Αντιγόνη. Το Jason Αντιγόνη. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που. Μια στιγμή λίγο. Λέω, εντάξει, okay, υπάρχει το ουδέτερο φίλο. Το Jason, φαντάσω, πού κολλάει, είναι από το Ιάσονας. Ακριβώς. Το Jason Αντιγόνη. Yeah. Και να σου πω ότι έχω ρίξει γέλιο. Δηλαδή, χθες περίμενα άτομα στο γραφείο και έκλαιγα από τα γέλια. Βλέπω το βιντεάκι αυτό και έλεγα δεν είναι δυνατόν. Πού έχουμε φτάσει. Φαντάζομαι να γίνει η σειρά 4, παιδί μου, να είναι όλοι κάτι τέτοια ουδέτερα. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω εγώ να καταλήξω είναι ότι. Για το μάτι της Κυριακής, αλλά άσχετο. Νομίζω ότι μετά τον Τζέισον είναι αδραπιστικό. Μετά τον Τζέισον Αντιγόνη. Αυτός δεν έχει παίξει ένα θρίλερ. Αδερφέ, αυτός δεν έπαιξε ένα θρίλερ, ο Τζέισον. Ναι. Έπαιξε. Είχε διπλό ρόλο, έπαιξε και την Αντιγόνη μετά. Ακριβώς. Φιλιά! Γεια σου, Μαλαμίσια! Με ένα σκόρμα θα σου πω και κράτο, σε παρακαλώ. Να πω, ένα το ξανθό που συμπαρουσιάζει μαζί με τον τύπο ΕΡΤ1, ανοίξτε ΕΡΤ1, είναι 9 και 5. Κάντε ένα κόπο σε τηλεόραση, ανοίξτε να δείτε λίγο νέο πρόσωπο
Μία κούκλα, φίλε. Ένα υπέροχο πλάσμα. Σαν κι αυτή στο Ρίτζεσι δεν είναι. Άστο, φίλε, αυτή στο Ρίτζεσι. Άστο, δεν υπάρχει. Φιλιά πολλά. Στο Ρίτζεσι η Ιωάννα κλαίει και η μάνα του Μουλαχρασάνοβιτς. Κλαίει η μάνα του Χόλγκερ Τρίμχολτ. Θα πάμε σε διάλειμμα, αδερφέ. Ποιος είναι ο πρώτος σταυροστόμης της ιστορίας? Αυτός, 1-0. Ποιος είναι ο πρώτος σταυροστόμης? Ποιος είναι ο πιο διάσημος σταυροστόμης στην ιστορία? Μπράβο, ρε φίλε. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε που έλεγε «No pain». Adrian! Adrian, παλιά Adrian, φίλε. Παλιά. Τώρα, βέβαια, γιορτάζει μεταμορφώσεως. Βγαίνει, φτάνει, φίλε, αρκετά. Δηλαδή, δεν σε αναγνωρίζουμε. Οκ, έχει γίνει να πούμε ένα πράγμα. Αλλού το κεφάλι, αλλού το σαγόν είναι στο Rocky 3, τα μάτια στο Rocky 4. Φτάνει. Διαλυματούπεν και επιστρέφω. Α! Έλα, έλα, μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχες γεύσεις απέναντι από το Μασούτη στα Λευδέρια 705-750 τη Λιβεριά. Φυσικά Τέντα Χόμ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια Τέντα. Και αντιερμικές ζελατίνες και πέργολες. Πολύ γλυκά μαριά Χαλκιδική. 430-011. Μπείτε και στο tendahome.gr και στο tendeskatourtzidis.gr για να δείτε. Και βέβαια, Καλόε, χορηγός δεύτερης ώρας, πόσιμη καθαρή αλόη, 23-12-200-500, 2 λίτρα φυσικής αλόης, μόνο 45 ευρώ και δώρα 20 ευρώ, ό,τι πρέπει για τον διαβήτη, για την παλινδρόμηση, για την αποτοξίνωση, για τη δυσπεψία. Χιλιάδες ήταν και είναι οι ευεργετικές ιδιότητες της φύσης, της αυθεντικής κριτικής αλόης. Αλόε λοιπόν και καλόε.gr, μπείτε να ενημερωθείτε. Πάμε σε... στις γραμμές 2310-287-888 να μιλήσουμε μαζί, να ανοίξουμε γραμμούλες. Αν θέλετε μετά τις 9.30 σήμερα θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση που την τάζουμε από χθες. Καλημέρα, λέει. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, λέει. Περίμενε. Να δω εδώ. Λοιπόν. Το έχω διαβάσει και εγώ το δημοσίευμα, Κωστή. Είναι bisexual το άτομο και επειδή δεν θέλει να αναφέρεται στο πρόσωπο ούτε ως ο, ούτε ως ή, πήγε στο Δήμο Μαρουσίου παρά με τον Βαλιανάτο και δήλωσε πως την ταυτότητά του θέλει να γράφει το Ιάσονας Αριάδνη. Το άτομο έχει μακριά μαλλιά αλλά και μουσια και ήταν ντυμένος με μπλουζόφουστα. Ρε φίλε, λες από κάτι τέτοιος να έχει βγει για το, λοιπόν, το μουστάκι που είναι... Ναι, δεν ξέρω, νανά μου. Τι να σου πω, δεν ξέρω, οι παροιμίες πάντως είναι πολύ φιλοσοφημένες. Είναι πολύ φιλοσοφημένες. 2310-287-888. Δήλωσε ωραία πράγματα σε βραζιλιάνικη στο σελίδα ο Μαωρίσιο, ο οποίος είπε τα εξής. Όταν υπέγραψα στον ΠΑΟΚ, είπα στον εαυτό μου, ήρθε η ώρα να γράψουμε ιστορία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Η αρχή που έκανα είναι ιδανική. Βοήθησα ήδη την ομάδα μου με μια assist και σκόραρα 2 γκολ στο τελευταίο παιχνίδι. Είμαστε στη μάχη για τον τίτλο. Οι οπαδοί μας είναι πολύ παθιασμένοι και μας υποστηρίζουν ανά πάσα στιγμή. Είναι χαρά μου να παίζω στον ΠΑΟΚ. Θέλουμε να τερματίσουμε την ηγεμονία του Ολυμπιακού. Δηλώνει. Είχα πολύ καλές προτάσεις το καλοκαίρι. Μου κατατέθηκαν επίσημες προσφορές. Από Ισπανία, από Ιταλία, 2 από τη Ρωσία. Επιλέξαμε τον ΠΑΟΚ μαζί με τον ατζέντη μου λόγω της φιλοδοξίας που έχει ο σύλλογος. Για να κυριαρχήσει στην Ελλάδα. Στόχος είναι να κερδίσουμε τα πάντα στην Ελλάδα, τα επόμενα χρόνια να τερματίσουμε και με αυτόν τον τρόπο την ηγεμονία του Ολυμπιακού. Αυτά, πάω σε γραμμές για να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Γεια σου ρε Γιάννη. Ζήτω ελεύθερος και ενιαίος ΠΑΟΚ. Ζήτω. Πού το όμως ο ενιαίος ΠΑΟΚ, δεν το βλέπω. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ζήτω. Ναι, φυσικά ζήτω μπορούμε. Ενιαίο δεν βλέπουμε. Ενιαίο. Τι γίνεται στο μπάσκετ, έχουμε θέματα, Έχουμε θέματα. Κάντε όπως το βόλεϊ. Υπάρχει... Κάντε όπως το βόλεϊ. Τόλμα. Τόλμα, πάρε ρίσκο. Αλλά άμα δεν υπάρχει αντίδραση, άμα δεν υπάρχει πίεση... Γιατί στο βόλεϊ υπήρχε αντίδραση. Στο βόλεϊ έχεις βέβαια στόχο, έχει διαφορά. Στο βόλεϊ είσαι πρωταθλητής, είναι τελείως... και πας για την επανάληψη. Ξέρεις, είναι διαφορετικό τελείως, ναι. Είναι διαφορετικό. Λέ, αυτό που μου είπε κάτι... Έχουμε ένα λόγο για τον οποίο οποιοςδήποτε επώνυμος και μη, λέει, άστο φίλε, άστο πονεμένη ιστορία το μπασκετάκι. Πες μου ένα λόγο.
Πολλούς μπορώ να σου πω. Πολλούς. Πολλούς. Εντάξει, κράτα τους για σένα πολλούς. Και εγώ για μένα. Εντάξει. Έγινε, έτσι θα πάμε μπροστά. Πρόσεξε. Έτσι θα δώσουμε λύση, άμα τα κρατάμε. Ερώτηση. Ερώτηση. Χωρίς αντίδραση. Είναι όπως η ελληνική κοινωνία, φίλε. Ό,τι σου βάζουν, ό,τι σου ρίχνουν, τα δέχεσαι. Τα λες εσύ σε μένα, βρίζεις εσύ τη γυναίκα σου, γαμώ τους φόρους μου. Ναι, αλλά δεν αντιδράς, δεν κάνεις τίποτα. Έτσι είναι και αυτό και στο μπασκετάκι. Υπάρχει περίπτωση. Μιλάω εγώ που είμαι 7 χρόνια είναι ο ξέρω, άστο, δεν χρειάζεται αλλά... να μου το πεις. Το ξέρουμε, το ξέρουν και οι ακροατές. Ότι είσαι εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει αντίδραση, αυτό είναι το νόημα. Αυτό θέλω να πω. Χωρίς αντίδραση, χωρίς πίεση. Και άμα δεν έχεις και στόχους, γιατί να αλλάξει κάτι, θα βγω 4ο-5ο έκτος και τι έγινε, δεν αλλάζει τίποτα. Ένα πολύ βασικό και το ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν είναι το μπάσκετ μας είναι και μας κομβική καλούσε, σημασίας. Το ποδόσφαιρο δεν είχε τον ήλιο μοίρα. Σωστό, ολόσφαιρο. Άμα δεν το λες κάθε μέρα, εντάξει, ζήτω ο Μαουρίσιο. Σωστό, έγινε. Το έχουμε πει. Ένας ερώτηση, για ποιο λόγο πήγε ο Ιβάν στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί τους πρωταθλητές του βόλεϊ? Γιατί και εκεί νιώθει και εκεί έχει πληρώσει. Γι' αυτό. Ήταν στα μπουζούκια με το ποδόσφαιρο, ήταν εδώ ο άνθρωπος και λέει ας πάω. Μπράβο το γιατί, τιμή του. Γιατί, αλλά κάνει και το κάτι παραπάνω. Γιατί και εκεί πλήρωσε. Όποιος ξέρει για ποιο λόγο μπάνε, δεν λέει στον Ιβάν δώσε 300 χιλιάρικα και ο Ιβάν του το έχει πει και ο Ιβάν δεν τα δίνει, όποιος το ξέρει να βγει να το πει, επώνυμα. Ότι τι ο Ιβάν δεν δίνει στο μπάσκετ, φυσικά έχει δώσει και στο μπάσκετ, το ξέρεις. Άλλο λέμε ρε φίλε, για το ρόστερ λέμε, για το ρόστερ. Α, για να, κάνει... για να πάρω για να πάρω τρεις καλούς Αμερικάνους. Τον είπε και δεν τα έδωσε. Το ξέρει κάποιος αυτό, ότι έγινε έτσι. Εσύ ξέρεις ότι έγινε έτσι. Έχει γίνει έτσι. Συγγνώμη για το μονόλογο Κώστα, δεν θα σε αφήσω να μιλήσεις. Όχι, εγώ. Ήθελα να μονολογήσω, τελείωσε. Αυτά. Μόνο αντίδραση, δεν υπάρχει κάτι άλλο, εντάξει. Έγινε αδερφέ μου. Αυτά, εγώ το 1% μίλησα και τελείωσε, εντάξει. Έγινε, έγινε. Αν ξέρεις κάτι, αν υπάρχουν κάτι άλλα, αν κάποιος ξέρει για λαμογές, πάλι να βγει να το πει. Όχι, να βγει φυσικά, τι λαμογές, φίλε. Ρε Γιάννη, τι λαμογές. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Οι άνθρωποι αυτοί. Κάτσε, κάτσε, γιατί περίμενε, 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 τώρα το χάσες, περίμενε, κάτσε. Κάτσε, περίμενε. Γιάννη! Ρε Γιάννη! Ρε Γιάννη! Μ' ακούς! Κάτσε ρε άνθρωπε του Θεού, περίμενε. Είπες, περίμενε. Τι λαμογές, αυτοί οι άνθρωποι εκεί βάλαν την ομάδα σε ένα νοικοκυριό. Έχεις αντίλογο γι' αυτό. Θεωρείς ότι είναι ανέτοιμος, ο Πάνε. Πες το στα ίσια. Θεωρείς ότι είναι ανέτοιμος, ρε φίλε. Κάτσε γιατί το έχασες. Τότε, όχι. Μα γιατί να την πούμε αυτή την κουβέντα. Να καταμαρτυρήσεις ότι έχουν χαμηλώσει τον πύχη των προσδοκιών. Και ότι προσπάθησαν να νοικοκυρέψουν, ναι, αλλά όχι ότι υπάρχει εκεί πέρα τώρα ανετοιμότητα. Δεν λέω αυτό το πράγμα, άλλο λέω. Αν ο λόγος της αδιαφορίας είναι γιατί γίνονται τέτοια πράγματα, πάλι να βγει κάποιος να το πει. Σου λέω, επειδή είπες πολλά, σου λέω 2-3 στα γρήγορα. Ένα, όταν υπάρχει ταβάνι στην προσδοκία, όταν υπάρχει στο στόχο κλειδωμένο, είτε βγει 8ος, είτε ένατος Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και είναι κλεισμένες οι θέσεις, πώς να πάει ο άλλος να διεκδικήσει η Ευρωλίγκα, αφού ξέρει ότι και πρωτάθλημα να πάρει δεν θα παίξει. Πρώτον, δεύτερον, το μπάσκετ εδώ και καιρό φθήνει, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, παντού σε όλο τον κόσμο, φίλε. Ακόμα και στο NBA δεν είναι ίδιο. Δεν θα γίνει στη γειτονιά μας. Τρίτον, άμα δεν μπει ο μεγάλος ολοκληρωτικά μέσα, γιατί πληρώνει ο Ιβάν και ΙΚΑ και φορείες και όλα, το έχουν πει. Και ο Γαλατσόπουλος και ο Σταυρόπουλος και ο Μπάνε και όλοι το έχουν πει. Δεν θα υπήρχε μπάσκετ πάω χωρίς τον Ιβάν Ζαβίδη. Αν όμως δεν αποφασίσει ολοκληρωτικά να πάρει την ομάδα, δεν θα δούμε κάτι άλλο. Στάπα και σήκασα κι εγώ. Ναι, αλλά μέχρι τότε να δούμε κάτι άλλο, η μία αντίδραση οδηγεί σε αυτό το πράγμα, φίλε. Αυτό ακριβώς λέω, αυτό λέω. Η μία αντίδραση. Δεν αμφισβητώ αυτά που λες, τα ξέρω κι εγώ. Έχω πει επίσης, Γιάννη μου, αν βγουν, βλέπεις, αν βγουν 50 και να μιλήσουν για μπάσκετ στην εκπομπή, αν βγουν 50 να μιλήσουν, εγώ θα τους πω όχι, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχει, φίλε, όρεξη εκεί. Ο κόσμος έχει ξενερώσει με τον μπάσκετ. Και δεν χρειάζεται να έχεις το ρόστερ για να κερδίσεις την Κίμη και τα Τρίκαλα. Σου λέει, καλός ή κακός, εσύ ξέρω ότι κακός θα πεις. Λέω, καλός ή κακός, εσύ λες κακός γιατί ξέρω ότι είσαι εκεί πιστός, ακόμα και αν παίζουμε μετά σπραγώματα. Ο άλλος όμως δεν το βλέπει έτσι, που έχει δει ευρωπαϊκούς τίτλους από αυτή την ομάδα. Λέει, βρείτε έναν τρόπο αφού τον οικοκυρέψατε. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Αγόρι μου, φιλιά. Φιλιά, μην το χάνουμε. Άλλο η κριτική, άλλο τώρα. Μην πάμε τώρα σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, αν ένα πράγμα πρέπει να πει κάποιος, είναι ότι κοίταξαν αυτοί οι άνθρωποι με πρώτο και καλύτερο τον Πάνε Πρέλεβιτς που έπαιξε κορώνα γράμματα την ιστοροφημία του. Δεν είχε ούτε ανάγκη ούτε από λεφτά ούτε από δόξα ο Πρέλεβιτς που μπήκε εκεί. Το μπάσκετ του το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι το φόρτε μου. Τόσο γνωρίζω, σκαμπάζω όμως. Ότι έπαιξε την ιστοροφημία του κορώνα γράμματα ο άνθρωπος. Και έχουν γίνει δυσάρεστοι. Γιατί το ρόστερ είναι περιορισμένο.
δυνατοτήτων, γιατί το μπάτζετ είναι περιορισμένο δυνατοτήτων, γιατί έπρεπε πρώτα η ομάδα να καθαρίσει από τα χρέη που ήταν συσσωρευμένα και όλο αυτό δημιούργησε και ένα ξενέρωμα στον κόσμο. Έφτασε να γεμίζει το παλατάκι με το βόλεϊ και να είναι 200 άνθρωποι με τον μπάσκετ. Φυσικά γίνανε και λάθη, φυσικά γίνανε και παραλήψεις. Εννοείται 100%. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Αντίδραση. Μου λες μόνο εγώ βγαίνω, Γιάννη. Ορίστε, άμα βγουν 50 και μιλήσουν για τον μπάσκετ, εγώ θα σας κλείσω τις γραμμές. Αν βγουν να μιλήσουν 50 για το τένις, τι θα πω. Αλλά ο καθένας θα πει αυτό το οποίο νιώθει. Αλλά είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Που είναι να πούμε. Δεν γίνεται. Καλά μου γράφει ο Περισσόπουλος. Δεν μπορούμε να αποκαθιλώνουμε τα ενδάλματά μας. Αρνούμε να πω τον, όταν μιλάω για τον Μπρέλεβιτς. Τι να πω ρε παιδιά. Δέος. Και δεν υπάρχει ούτε ένας να πει να αφήσει υπονοούμενο. Ούτε και ο Γεωπόνος άφησε υπονοούμενο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και μπορεί να πει ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει. Να τους πεις ότι δεν επιλέξατε καλούς προπονητές, ότι αυτός δεν κάνει, ότι κρατήσετε πολύ το Σούλι, ότι αποτύχατε τους Αμερικανούς, δεν ξέρω εγώ τι είναι, αλλά μην αφήνουμε τώρα. Έλα, πάμε στη γραμμή. Περίμενε ο άνθρωπος πολλή ώρα. Καλημέρα και συγγνώμη, έλα. Ναι. Εγώ. Έλα, εγώ. Έλα αγόρι μου, έλα. Έλα, καλημέρα. Sorry που περίμενες, αδερφέ, αλλά όχι, δεν θέλω να αφήνουμε όχι, ούτε σκιούλες, δηλαδή για ανθρώπου σαν τον Μπρέλεβιτς. Ναι. Άγγελος. Έλα, άγγελε. Να σου πω την αλήθεια και εγώ για τον μπάσκετ πήρα. Σήμερα. Να πεις φίλε, να πεις, γιατί προβληματιζόμαστε εννοείται ότι είναι... Άσχετο με το ναι. Έτυχε ο φίλος να μιλήσει πριν από μένα, ναι. Αλλά αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου όταν πήρα τηλέφωνο είναι ότι το καταλαβαίνω απόλυτα το φίλο που μιλάει για τον μπάσκετ, γιατί εμείς που ουσάζουμε τον μπάσκετ... Μα πονάει, εγώ δεν λέω κάτι για τον Γιάννη, τον ξέρω χρόνια, είναι, ξέρω ότι είναι άρρωστος. Οι Αμερικάνοι που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν τους βάλεις στο Ποσειδόνιο να παίξουν, θα χάσουν από μια ομάδα που κατεβαίνει και παίζει στο Ποσειδόνιο. Είναι για γέλια οι παίχτες που έχουμε. Δηλαδή όταν είδα το κύπελο εδώ, ξέρω ότι γουστάρω μπάσκετ σαν τρελός. Είμαι πάω και βλέπω, τα πάντα. Ναι, αλλά ναι, μπάσκετ γουστάρω, εντάξει δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Συγγνώμη, όταν είδα το κύπελο και βλέπω ότι με 4-5 πάει με αυτό το κουρμπάλι, πώς τον λένε. Δηλαδή ρε φίλε, είναι αστεία τα πράγματα. Φέτος γίνονται αστεία πράγματα, δεν ξέρουμε για ποιον λόγο. Σωστά έκανε ο Μπάνε και πήγε με αυτή την πολιτική τόσα χρόνια. Μα, για να ξοφλήσουμε και να ηρεμήσουμε. Να είμαστε καθαροί, ναι. Απλά να είμαστε καθαροί. Έχω πει και εγώ που δεν είμαι. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς που αγαπάμε τον μπάσκετ. Θέλουμε να το δούμε έτσι. Να προκόβει. Δεν μπορεί να είναι μόνο νοικοκυριό. Και ο κόσμος υποστηρίζει ομάδα και, όχι, και όχι λογιστήριο. Το έχω πει άλλες φορές. Απλά κάποια στιγμή. Φέτος τελείωσαν νομίζω τα άρθρα 99 και 44. Ναι, τελείωσε αυτό. Περιμέναμε από κάτι παραπάνω. Ναι. Κάτι παραπάνω από πέρυσι. Και αυτό που λες για μας δεν έχει σημασία για τους πάγκους της δραστηριότητας, ότι δεν θα πάει η Ευρωλίγκα. Το ίδιο είναι... Όχι, δεν το λέω για τον κόσμο. Συγγνώμη, Άγγελε, δεν το λέω για το εμπόδιο για τον κόσμο. Εμπόδιο για τον χρηματοδότη που θα μπει. Για έναν άνθρωπο που θα θελήσει. Ας πάει στο Champions League κοστί και να πάρει το Champions League. Ναι, οκ. Okay. Δεν το είπα εντάξει. Φυσικά για τον κόσμο. Εννοώ ότι είναι τροχοπέδι. Σε αυτόν ο οποίος θα πει, κοίταξε, μπαίνω εκεί για τον χρηματοδότη, επενδυτή. Για τον επενδυτή που θα έρθει. Σου λέει τι, παίζουμε Ευρωλίγκα. Όχι. Εντάξει, σου λέει όλος γιατί να πάω να μπω σε αυτόν τον κόπο, είτε βγω ο τρίτος, είτε βγω ο όγδος ή ένατος. Καταλαβες. Απουσιάζει ένα. Το Champions League που παίζουν οι ομάδες, ο Πάκο, Άρη και Άκη, ανέβουν τα ποσά γιατί θέλουν να φτάσουν για να δούμε. Στην Ευρωλίγκα. Και αυτό που σκέφτηκα εγώ παίρνοντα τηλέφωνο είναι ότι αν υπήρχε. Το ποδόσφαιρο υπήρχε αυτή η εκκίνηση, δηλαδή να έχει σε 6-8 ματ 2 νίκες. Άστο, θα είχαμε πόλεμο. Θα γινόταν λαϊκό δικαστήριο. Φίλε, πόλεμο στις γραμμές. Θα με βγάζανε από το στούντιο, να έρθει ο κόσμος να μιλήσει. Θα με βγάζανε από το στούντιο, άστο, μην το συζητάς. Δηλαδή αυτό λέει ο φίλος ο Γιάννης, είπαμε, ότι μα, δεν υπάρχει αντίδραση. Μα δεν διαφωνώ μαζί του. Δεν διαφωνώ. Αυτό. Απλά ο κόσμος βλέπεις ότι δεν το νιώθει ότι είναι κάτι ok. Αυτό είναι ότι μας καίει το μπάσκετ, ειδικά μας που μας αρέσει κιόλας τα ανάπτυμα. Φυσικά και έχω πει πολλές φορές, το μπάσκετ κράτησε σε πολύ δύσκολες εποχές τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Ήτανε μία ψυχολογική χειρολαβή, ήταν ένας λόγος να βγει στους δρόμους, ήταν ένας λόγος για να γίνουν ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ καινούργια τότε, που το ποδόσφαιρο ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Εγώ έχω βγει 3 φορές στον δρόμο για 4 φορές για άθλημα.
ήταν μία με την εθνική του 87 που είναι 7 χρονών και δύο φορές που πήραμε τα ευρωπαϊκά και αυτό με την Arsenal. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις, όλα έχουν να κάνουν τον μπάσκετ μας έβγαλε στον δρόμο. Φυσικά. Είναι, κοίταξε, είναι και θέμα ηλικιακό. Δηλαδή, το Παοκτσάκι που είναι τώρα 17 χρονών, 20, 22, τι έχει δει από τον μπάσκετ και τι έχουμε δει εμείς που είμαστε 46, 50, 53. Χρονών, ναι, θέλω να σου πω, ότι ο Πιτσιρικάς δεν έχει ζήσει, τα έχει δει μόνο όπως βλέπουμε εμείς την ομάδα του Κούδα, ναι. Έτσι, όπως βλέπουμε εμείς σας πρόμαρες φωτογραφίες ή από το αρχείο, από το 74 ας πούμε, που ήταν 2 και 3 χρονών. Έτσι αυτά τα παιδιά, οι πιτσιρικάδες, βλέπουν την Νάντ, βλέπουν τα ευρωπαϊκά, το Κόρατς, βλέπουν τον Μπρέλεβιτς κάτω να κλαίει και ναι. Να ποτίζει το παρκέ. Δηλαδή το βλέπουν σαν κάτι ρετρό, δεν έχουν κάτι χειρό. Έστω ένα κύπελο τα τελευταία χρόνια που λέει ο λόγος. Λέγαμε τρεις μέρες το τελικό που έκανε το λάθος ο Βασούλας. Άστο, φίλε. Είχαμε νεύρα 5 μέρες στη Βιτόρια που ήμασταν 20 πόντους μπροστά και μας έσφαξε η διαιτησία και χάσαμε τον τελικό. Εγώ έχω ένα παράπονο. Έχω ένα παράπονο. Έχω πάρει μία διαβεβαίωση εδώ και πολύ καιρό. Γιατί θέλω τον άνθρωπο αυτόν, τον οποίο τον θεωρούμε κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ σημαντικό, τον θέλω στο στούντιο. Έχει αυτό το, να πω κουσούρι με εισαγωγικά. Δεν θέλει ο άνθρωπος, είναι τρομερά ταπεινός. Είναι τρομερά σεμνός. Όποιος τον έχει γνωρίσει, δηλαδή δεν θέλει. Θέλω να έρθει εδώ, όχι για να πω εγώ έκανα συνέντευξη στον Μπρέλεβιτς, αλλά για να μιλήσει, να ακούσουν οι πιτσιρικάδες, αλλά και οι μεγαλύτεροι, από τον καθήλυνα αρμόδιο, από τον άνθρωπο που το είχε υπομειστεί όλο αυτό. Το πού πάμε από εδώ και πέρα. Κάτι τελευταίο και να σε κλείσω την αφήσα να πάω από την Ισπιαλή. Φίλε, εγώ όταν ήμουν 12, 13, 14 χρονών, έψαχνα να πάω στο παλέ, θυμόμουν πίσω από τις κουρτίνες που είχε πίσω στο μικρό, για να δω τον Μπρέλεβιτς και τον Κόρφα να κάνουν προπόνηση. Για να καταλάβουν αυτοί που δεν ξέρουν τι εστί Μπρέλεβιτς, έτσι. Φιλιά πολύ πολλά. Το κάναμε, δεν φιλιά. Το έκανα μόνο εγώ, πολύ το κάναμε. Πάω σε διάλειμμα. Γεια σου, Άγγελε. Α, έχουμε γραμμή ακόμα μία. Ναι, ναι, περίμενε ο άνθρωπος. Ναι, καλημέρα. Γεια σου Κωστή. Και συγγνώμη που περίμενες. Έλα. Καλημέρα, κανένα πρόβλημα. Γεια σου. Έλα, Αντρέα μου, έλα. Ξέρω ότι και χαίρομαι που είσαι πολύ αγαπητός στον κόσμο μας. Και γενικά στον κόσμο, το φιλαθλό κόσμο της Θεσσαλονίκης. Να σε καλά, να σε καλά. Φτύσε μας. Πού, να μας ματιάσεις. Ναι. Αυτό που ήθελα να το κάνω έτσι χιουμοριστικό. Θυμάσαι την ταινία που ο Σακελάριος με τη Βλαχοπούλου, δεν είναι αυτό που ο Σακελάριος είναι στο... στις κερκίδες και τραβάει ναι. την πούζα ναι. του και την ξυλώνει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάθε φορά που βλέπω το... Φοβερό. Είδες ότι ενώ ήταν αυτός ο οποίος έγραφε όλο το πνεύμα στην ταινία, τρομερό χιουμόρ, γούσταρε να μπαίνει μέσα να έχει κάτι ρόλους ξέμπαρκους ενός ή δύο λεπτών, έτσι. Αυτό φίλε όμως τον κάνει και το περνάει περισσότερο στην Αθανασία, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό όταν βλέπω το Γεωπό, επειδή έχω συναντηθεί με το Γεωπό στο μπάσκετ πολλές φορές, ναι, ναι. Λοιπόν, και με τα παιδιά, όταν το βλέπω στο γήπεδο, φίλε. Ναι, ναι, είναι... Μου θυμίζει το Σακελάριο, ναι, ναι, ναι. Ο τύπος. Είναι αγνό παιδί. Είναι πραγματικά πονάει για τον μπάσκετ. Επειδή γνωριζόμαστε σου, χρόνια. Είναι πονάει πραγματικά σαν να έχει κάποιο συγγενή άρρωστο. Μου λέω, ανοίγει και, την καρδιά. Θέλω να πω τα χαιρετίσματά μου. Δεν πιστεύω ότι το έκανε κάτι επίτηδες αυτό με τη σκιά που λες κλπ. Όχι, όχι, δεν είπε ο ίδιος. Απλά εγώ πρέπει, ακόμα και όταν πεις ότι λένε για τον τάδε, σωστό, σωστό. Χωρίς να λες εσύ, εγώ πρέπει να κρατάω, φίλε, κάποια πράγματα να τα κρατάω καθαρά όταν ξέρω ότι είναι καθαρά. Ταυτίζομαι απόλυτα με το μπασκετικό μου φίλο. Το μπάσκετ όντως μας κράτησε, μας έβγαλε στους δρόμους, όντως. Λοιπόν, και καλό θα είναι να έχουμε έτσι μια, ας το πούμε, σε εισαγωγικά στήλη για τον μπάσκετ. Πολύ καλό είναι που ακούγεται και ο Γεωπόνος. Πάρα πολύ φυσικά, καλό. Φυσικά υπάρχει δύο-ωρη καθημερινή εκπομπή στο Λίμπερο. Να τα λέμε, μπράβο, μπράβο. 8, έτσι ευκαιρία ζωστούς να τα λέμε. 8-10 έχει κάθε βράδυ 2 ώρες μπάσκετ, παιδιά. Έτσι. Έτσι, και έτσι. Δευτέρα Παρασκευή, Κόλκας με Γιαννούλη, ένα δίδυμο που, τι να σου πω, δηλαδή αν τους άκουσες, επειδή και οι δύο είναι... Φιέστατοι, έχουν τρομερή ατάκα. Άστο, ναι, φίλε, άστο, γίνεται πανηγύρι. Σωστό. Πανηγύρι. Το πανηγύρι. Μήνυμα για την Κυριακή είναι ένα. Νίκη μέσα στην Αθήνα. Έτσι. Αυτό. Όχι αυτό, εκτός έδρας. Αυτό. Νίκη μέσα στην Αθήνα. Μέσα εκεί. Δεν μπορείς να αποκαθιλώσεις αυτή τη χαβούζα, να το πω έτσι, αν δεν την νικήσεις, ρε φίλε. Γεια σου, Ανδρέα. Φιλιά.
Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Χρόνια πολλά στον Νίκο Κρομλίδη. Χρόνια πολλά σε αυτόν τον υπέροχο λιράρι, φίλο και αδερφό που ζήσαμε μαζί τρομερές στιγμές, ειδικά στο χορό στο Ανόβερο. Ένας χορός που μας μένει αξέχαστος. Αυτός είναι που συνοδεύει το ΠΑΟΚ είσαι γιατί με τον ύμνο του Παρίδη στο βάθος. Αυτός είναι που συνοδεύει, που παίζει εδώ στη λύρα και τραγουδάει αυτό που θα ακούσουμε μπαίνοντας, που είναι το δικό μας το ποντιακό, που έχει γράψει ο Χρήστος Τσίκος, άλλος αδερφός με κεφαλαίο Α. Κεφαλαίο Α. Και όπως γράφει και η Νανά, σήμερα γενέθλια ο Κρομλίδης. Χρόνια πολλά σε εύχομαι, χαμόγελα και υγεία. Χρόνια πολλά να ζεις καλά, λελεύω τη Λαλίας. Αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ ο Κρομλίδης είναι, στη λύρα, Τσίκος στο στίχο και έχει γράψει για την παρέα μας, για το ζουμουσού. Χρόνια πολλά, Νικόλα! Έλα! Πάμε, πάμε, έτσι! Τους παοξίδες είπαμε την τραγωδία και ας λεγόμενα τώρα έναν άλλον ιστορία. Με τη ζουμουσού αλία λέγομαι την ιστορία του πως τι έντονε της ψυχής του τα παιδιά. Της ψυχής σου τα παιδιά. Ο Κώστης ο Τσάτσαρος εδώ λίγο παλαλός. Τι λίγο, λίγο μόνο. Σόφα η Ξανθόπουλο έτο βραχός δυνατός και να συνεμοδοσία άτο ενώ αρχηγός. Αυτά είναι τα ωραία. Είδες έτσι, τρεις γυναίκες είπα φίλε. Σοφία, Τούλα, Νανά, Δίνα. Εδώ είμαστε, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε, 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 πάμε. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, θέλετε. Και να βάλουμε τους σημερινούς και τους αυριανούς σε μια κλήρωση για το τριήμερο στις Θερμές. Θέλετε, γουστάρετε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσύ. Καλά ρε Θεέ μου, καλά. Ω, καλώς το παιδί ρε. Παρατέταρτο. Ο απέναντις το είπε, γιατί αποκλείω. Όχι. Μπέσα μιλάμε τώρα. Ο απέναντι χασμουριότανε και τεντωνόταν. Είναι τώρα που κάνει την κοιλιά. 10 παρά. Το έχουμε πάει τσίτα τα γκάζια μέχρι 10 παρά και τα λοιπά. Αγοράκι μου. Αυτό το τραγούδι που έβαλες ποντιακό δεν είναι. Το έχει γράψει, είναι ποντιακό. Το έγραψε. Ναι, γιατί μου θύμισε, ξέρεις τι μου θύμισε. Για πες. Ένα τραγούδι τώρα άσχετο, τη Σαμπρίνα. Τη Σαμπρίνα, δεν θυμάσαι την ξένη εκείνη που στην πισίνα που έβγαινε. Το boys, τεχνή, boys, τεχνή, boys. Ταν, 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 ταν. Ωραίο. Το θυμάσαι ότι είναι στην πισίνα. Τη έπεφτε το. Βγήκε. Και με μια πυρόγα. Μια πυρόγα, λέει. Άκου τι λέει ο Παρμαβιά. Αφού βγήκε έξω να πούμε, βγήκε το κουμπί από το ραδιόφωνο έξω να πούμε. Για τέλεια τη στιγμή. Και ξέρεις τι τον είπα. Κρεμούσες καπαρτίνες. Να σου θυμίσει για την Ελένη Ερήμου. Πρόσεξε τώρα. Ελένη Ερήμου, βατήρας, βατήρας. Κρεμούσαμε καπαρτίνες. Βρεγμένες, ναι. Με μοτορόλες, ναι. Μέσα, ασυρμάτους και κινητά. Και διάφορα, ναι. Άλλα. Και πλάκες χρυσού. Κάμε το καμωμένος, άνετα καθόσουν απάνω. Άνετα φίλε, μπαλκόνι. Και έπινες και καφέ. Αν δεν έπεφτε, αν δε έπεφτε, ναι. Κατά λάθος, χωρίς να βάλει χέρια, γεώτρηση έβγαζε και πετρέλαιο. Ναι, τα ίδια. Δεν μου λες. Τι λέει. Μα έστω κάνουμε επικοδομητική. Χαίρομαι να μιλάω για μπάλα μαζί σου. Κι εγώ. Για ΠΑΟΚ έχουμε τίποτα. Τι να έχουμε φίλε, περιμένουμε, διπλό πρέπει να γίνει μέσα στο ΟΑΚΑ. Ναι. Έτσι λέω. Αν δεν γίνει... Δεν χάνει ο κόσμος. Κοίταξε. Δεν θέλω όμως να ξεκινάμε με αυτή την οτροπία πριν πάμε. Δηλαδή... Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν, ναι. Κάτι όμως. Βαθμολογικά δεν χάνεται, ναι. Ο κόσμος αυτή την από εποχή. Από την αγωνιστική. Ναι, θα πάμε, okay, θα πάει άξο συν 2. Εντάξει, βαθμολογικά. Δεν θέλω όμως, Νίκο, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Να πηγαίνω με αυτό το σκεπτικό, εντάξει πάμε, εντάξει μπορεί και άμα χάσουμε δεν έγινε τίποτα. Όχι. Θέλω να πάμε σαν να μην υπάρχει αύριο να παίξουν.
Με τρέλα, με πάθος να πέφτουμε όλοι στην μπάλα. Αν έρθει σοπαλία, καλώς. Δείχνει κάτι τέτοιο η ομάδα. Με, το πάθος. Όχι. Ναι. Μέχρι τώρα δεν το δείχνει, φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν το δείχνει, μα το λέμε συνέχεια, αγόρι μου. Ακούς κάθε μέρα. Δεν το δείχνει, δυστυχώς. Δεν έχει, φίλε μου, δεν έχει. Δεν έχει. Είδες όταν πληρώνεσαι κάθε τέλος του μήνα και είσαι συνεπής ο άλλος και δεν έχει συνέπειες. Μα, είπαμε, πολλοί από εμάς, βλέποντας το ματς Γαύρος Βάζελος, είπαμε για τα βαζελάκια ότι ενώ είναι απλήρωτοι, διαλύονται, έχουν να δουν λεφτά, φίλε, από το Αγίου Ποτέ. Έχουνε, θα πέσουν κατηγορίες. Δεν υπάρχει μεγαλομέτοχος. Είναι σε διάλυση, ρε παιδί μου, τελείως. Δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψουν. Φεύγουν οι κυπορεί, οι γραμματείς των 700 ευρώ. Χρωστάνε το χορτάρι που πατάνε. Είδες πώς μπήκαν σαν λυσασμένοι με το Γαύρο, μου έκανε εντύπωση. Όχι, όχι. Αυτός πρέπει να το δει που παίρνει τέλος του μήνα τα λεφτά. Κάποιος με κάποιο τρόπο πρέπει να τους πείσει. Μα αυτό. Αυτό λέμε. Μήπως πρέπει να μπει μέσα και να πει τρεβασνιάτ τα κακαμπουβούσνιάτ, πρόστιμο όλοι οι κουφάλες. Εσύ θυμάσαι, λέω ένα τελευταίο και κλείνω. Γιατί ο απέναντι ήδη αρχίζει και βλέπω εκείνη τη ματιά του. Ναι, ναι, όντως. Εκείνο εκεί του... Διαπερνάει, του γυπαετού. Εσύ, θυμάσαι. Ναι, εσύ απέναντι, εσύ. Μεγάλη λέρα, φίλε. Μεγάλη λέρα και δεν του φαίνεται από την αρχή. Ποιο δεν υπάρχει καταρχήν. Θέλει να μάθει κάτι, μόνο να μάθει. Καλά, εκτός ότι είναι κινητό αρχείο, εγώ έχω καταργήσει το Google. Σωτήρη, ποιο το είχε βάλει τώρα τον γκολ, αυτό ένα μηδέν. Εδώ είναι, μόνιμη βιβλιοθήκη. Με έχει ενημερώσει για κορδόνια που έλυσε. Που λύθηκαν ενός ποδοσφαιριστή που μου είχε πει το κάτι το 90. Όχι, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Μου λέει για κάποια κορδόνια, πες μου, δεν σου πω. Αγόρα, δηλαδή είναι εξοργιστικός. Λαμπρό, παιδί. Μου θυμίζει ραντεβού πριν 18 χρόνια, 20. Πού να τα πεις αυτά. Αλλά σε όλα τα άλλα είναι. Εντάξει, εντάξει, θα τον στρώσουμε, είναι. Δικό μας παιδί. Γεια σου, Νικόλα μου, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και σήμερα θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, φανταστική, το βλέπω. Ναι, έλα, για πάμε. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Κάνετε. Δόξα τω Θεώ, εσύ πες μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ανάγκη για τους παιδιούς μας. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Νικόλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, Νικόλα μου, να ζήσεις, αδερφέ μου, να ζήσεις, Κρομλίδη. Ευχαριστώ πολύ την ανάμεση, συγκίνησε πάρα πολύ με τις ευχαριστήσεις. Αλίμονο. Είμαι στη δουλειά και κλαίω. Άξι. Είμαστε μια μεγάλη αγαπημένη παρέα. Με τα κάτω μας, με τα πάνω μας. Είπαμε πολλά περισσότερα από μια απλή ραδιοφωνική παρέα. Και να ξέρεις, σου ανακοινώνω και το χώσιμο. Θα κάνουμε 10 βραδιές λαϊκές σπουδές εδώ. Η μία από αυτές τις βραδιές θα είσαι εδώ. Μία με τον Καλλιοτζίδη. Μία μόνος σου. Θα φέρεις το επιτελείο και τους φίλους και την τραγουδίστρια να κάνουμε λαϊκές βραδιές στο Λίμπερο. Έτσι, να το ξέρεις, από τώρα στο λέω. Από τώρα. Καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Το δώρο σου ήταν που θα έρθει στην εκπομπή μας. αγόρι μου. Να σε πάντα γερός, φίλε. Να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Εδώ είμαστε, 23-10-287-888. Θέλω να παίξει κάποιος αντίστροφη μέτρηση, να μαζέψουμε τις σημερινούς, 2-3 προλαβαίνουμε, και τους αυριανούς και να κληρώσουμε τριήμερο στις Θερμές. 2 διανυκτερεύσεις στο υπέροχο πετρόκτιστο ξενοδοχείο, στο Λουτράκι Αριδέας. Και να κάνουμε αντίστροφη μέτρηση. Είναι αντίστροφη μέτρηση, το λέω για τους καινούριους. Βρίσκεται, λέω, το γράμμα και βρίσκεται Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό. Πανεύκολα, που βοηθάμε πάντα. Έτσι, δεν θέλω να τρακάρεστε. Δεν θέλω να φοβάστε να βγείτε να παίξετε. Δεν θέλω να μου σκιάζεστε. Βοηθάμε έτσι κι αλλιώς. Βοηθάμε. Έλεγα νωρίτερα και θα το ξαναπώ ότι θα έρθουμε κάποιες βραδιές όπως το κάναμε και στο προηγούμενο ραδιόφωνο και στο προπροηγούμενο και πάντα. Έλεγα, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Ένα λεπτό. Ότι θα κάνουμε κάποιες λαϊκές βραδιές εδώ. Θα φέρουμε σπουδαίους καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα και όχι τόσο μεγάλα. Απλά θέλουμε να σας φτιάξουμε το κέφι τα βράδια. Λογικά θα το κάνουμε στο 10-12, θα το δούμε αυτό. Καθημερινές, γιατί τα παιδιά συνήθως δουλεύουν στα διήμερα, τριήμερα. Θα ζητήσουμε άδεια από τα παιδιά τα βραδινά για να κάνουμε κάποια λαϊκά βράδια. Να έρθουμε βράδυ και να φέρουμε
την μουσική και το κέφι και τη ζωντάνια στα σπίτια σας. Επειδή πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πάει στα μπουζούκια, δεν μπορεί να πάει έξω λόγω οικονομικής στενότητας. Θα το κάνουμε αυτό σε συνεννόηση εδώ με τη διεύθυνση, με τον Λίμπερο που μας αγκάλιασε και μας έχει κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ καιρό εδώ, έτσι. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Καταρχάς να δώσουμε τα χρόνια πολλά στον αέρα στον Νικόλα. Να είναι πολύχρονος και πάντα έτσι, έτσι ευρηματικός έτσι, έτσι. Και με τέτοιο ταλέντο. Να έχει υγεία. Έτσι, έτσι. Πολύχρονος και καψόχωρος και καλυθέας και χανιώτης. Ό,τι θέλει, χανιώτης. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εκεί ούτε σε άλλος όλα ένα έγιναν. Όλα ένα. Όλα, έτσι κι αλλιώς έτσι πώς πάει, όλα ένα. Γίνεσαι κάποια στιγμή. Όλα ένα. Από αυτό το που βγήκε ο άλλος και είπε το. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι το, δεν θέλω. Ναι, ναι. Okay. Ο διορίζεται ως καρέκλα τον εαυτό του, ας πούμε, κτλ. Ξέρεις, απλά είχε δύο ονόματα γιατί Jason έπαιζε το Παρασκευή και το Αντιγόνη έπαιζε δράματα την Αντιγόνη, γι' αυτό ρε. Πώς μπορεί να παίζει δύο ρόλους μαζί, δηλαδή. Δύο ρόλους τρέχει από το ένα θέατρο στο άλλο. Τέλος πάντων. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Okay. Ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Okay. Έχουμε πει πολλές φορές το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του είναι δική του υπόθεση. Σεβόμαστε αυτό που θέλει. Όχι όμως να πρέπει ντε και καλά αυτό το πράγμα να μας τον μπολιάσει μέσα στο μυαλό και να κάνει επίδειξη αυτού του πράγματος. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Έτσι. Άστο, Κωστή, έχω είναι... πάθει σύγχυση. Τέλος πάντων, είναι τεράστια τώρα, είναι τεράστιο θέμα, άστο, είναι για άλλη εκπομπή. Δεν είναι για να το συζητάμε τώρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το συζητήσουμε όμως. Όχι αυτή τη στιγμή απλά, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Να παίξουμε. Θέλεις, είσαι έτοιμος. Λοιπόν, έχουμε αντίστροφη μέτρηση και γκόγκ. Θέλω, Χρήστο, να μου πεις, Έλληνα παίχτη, ξένο, περίμενε, κάτσε ρε, ακόμα μετράει ο χρόνος ήδη από την... Περίμενε να πω τις ερωτήσεις πρώτα. Βιάζεσαι εσύ να του κόψεις τον χρόνο. Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης. Μασκαλάκι, φίλε, παουξάκι, αρρωστάκι και ζουμουσάκι. Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητής και τραγουδιστής ή ηθοποιός από Κάπα. Πάμε. Έλληνας παίχτης Κωστίκος. Ναι. Ξένος παίχτης Καρέκα. Τέλεια. Ομάδα Κατανζάρο. Ωραία. Ελληνική ομάδα Καβάλα. Ναι. Προπονητής. Προπονητής. Καρούλιας. Καρούλιας. Ωραία. Και ο Κωστίκος ήταν προπονητής, ναι. Ωραία. Και τραγουδιστή ηθοποιό από Κάπα. Τραγουδιστή Καράς. Καράς, πάρα πολύ ωραία! Πάρα πολύ ωραία! Όπως κατάλαβες, όλοι καινούργοι που είπα, έτσι. Όλοι καινούργοι. Είσαι 16χρονος. Σαν τον άλλο εφές που είπε, λέει, Ναστάζια Κίνσκι, λέει, ωραία γυναίκα. Η οποία είναι με τον απόδειο στον τάφο. Πώς δεν είπε την Καλουτά. Η Καλουτά έχει πεθάνει. Η Λάουρα Αντωνέλη, ας πούμε, που είπε, ήταν φανταστική, αλλά πέθανε η γυναίκα πρόσφατα. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, δεν έχει λίγο, είπε ένα θεματάκι. Ο καθένας με την εποχή τι θα κάνουμε. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Κάτι για το μπάσκετ. Ναι, κάτσε λίγο. Φραγκαντώνης Χρήστος, έτσι. Λοιπόν, ναι, ναι. Σε βάζω στην κλήρωση. Θα βγάλω τους σημερινούς και τους αυριανούς όλους για να μπείτε για ένα τριήμερο δύο διανυκτερεύσεις Θερμές. Θα την κάνουμε την κλήρωση αυτή αύριο. Εντάξει, θα μιλήσω για τον μπάσκετ, ναι. Θα προλάβουν να παίξει και κανένας άλλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό πραγματικά που έγινε, γιατί αν θυμάμαι καλά, πάρα πολύ και μέσα σε αυτούς και ο Γιάννης, νομίζω ήταν από αυτούς που έλεγαν να φύγει ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Φανατικά ήταν κατά του Σούλη. Έλα. Σε χάσαμε. Πέσαμε. Πάμε στον επόμενο. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Πέσαμε και ο επόμενος. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Γεια σας. Ακούτε. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μέσα στο στυπώ δεν ακούω πάρα πολύ καθαρά, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Δεν πειράζει, είσαι η... Δέσποινα. Γεια σου ρε Δέσποινα, γεια σου Δεσποινούλα, Δεσποινάκι, Δεσποινιό. Θα παίξεις... Δέσποινα το ωραίο που λες το... Το γατό τσακαλό καταπληκτικό βάτος κουπέρχου πιπίνο καψούριδες. Αυτό, ναι. Αυτό. Δεν είναι ηχογραφημένο, δεν με πιστεύω, λέει, μια φορά το έγραψες και το βάζεις και παίζει, λέει, κοσέρβαλες στην αρχή. Δεσποινούλα, θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, θέλεις? Ναι, ναι, θέλω να κάνω. Τέλεια, μπράβο. Είσαι σε αστικό? Ναι, ναι. Τι νούμερο? 10. 10, το 10 φίλε, δεκάρι. Το πιο σημαντικό δεκάρι που παίζει στο Χαριλάου είναι αυτό το 10 περνάει απ' έξω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό, θα σου βάλω εύκολο για να μην σε δυσκολέψω, γιατί είσαι κορίτσι και πάντα στα κορίτσια και παθαίνουμε κάτι της. Γινόμαστε λίγο πιο επίκης. Από Α! Πάμε!
Αναστασιάδη. Ωραία. Ξένο. Ξένος παίχτης, ναι. Αργεντινός, Οσβάλντο. Δεν μου έρχεται. Δεν σου έρχεται. Πάμε okay. παρακάτω, ελληνική ομάδα, παίζουμε μεθαύριο. ΑΕΚ, ξένη ομάδα. Α, μία που είναι Ατάλαντη από την Ιταλία. Άρσεναλ, μπράβο, προπονητής από Α. Προπονητής από Α. Είπες και παίκτη πριν. Αναστασιάδης, πες και ένα τραγουδιστή από Α. Ή ηθοποιό. Καλά, στο μυαλό μου τώρα. Έλα, μπορούμε. Έλα. Αγγελόπουλος, μπράβο! Έλα, το σπρώξαμε λίγο το θέμα, εντάξει. Το σπρώξαμε λίγο. Τι δεν βρήκαμε, τι δεν είπαμε, ξένο παίχτη. Ο Αρντίλες μου ήρθε για ένα περίεργο ρόλο. Ο Αρντίλες, δεν ξέρω γιατί. Ο Σβάλτο Αρντίλες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μου λίγο ονοματεπώνυμο, σε παρακαλώ. Πατσαβούδι. Πι Α. Ναι, τα σίγμα Α. Πατσαβούδι, ναι. Δέσποινα. Δέσποινα. Τέλεια. Δεσποινούλα, θα μπει συγκλήρωση μαζί με κάποιους ακόμα αύριο για να δώσουμε ένα διήμερο στις Θερμές. Εντάξει, okay. Φιλιά. Φιλιά. Να είσαι καλά, γεια σου κορίτσι μου, γεια. Λοιπόν, τελειώνουμε, προλάβαμε δύο, σιγά. Θα μπείτε σε mood, γίνεται μεγάλο μουχαμπέτι με το... και έχει και πολύ γέλιο κιόλας, το θέμα με την αντίστροφη μέτρηση και το γκόγκ. Πώς νιώθεις που κρατάς, φίλε, το μαραφέτι και χτυπάς το γκόγκ, ε? Βακάρι μάσκα, άτσα! Δεν ξεχνάω, φίλε, ποτέ που αυτός κατούρισε το σουγκόν. Δηλαδή, καλύτερα να το χτυπούς, το θυμάσαι. Του πεξάπλωσε κάτω και τον κατούρισε, φίλε. Ούριος άνεμος έπνευσε τότε στο σουγκούν. Δεν την ξεχνάω ποτέ τη σκηνή, φίλε. Ποτέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φτάνουμε στο τέλος της ώρας. Να σας υπενθυμίσω ότι χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Καλόε πόσιμη καθαρή αλόι 2312 200-500. 2 λίτρα αλόι 45 ευρώ και 20 ευρώ δώρα. Τα 3 λίτρα 59,90 από 100 ευρώ. Και φράουλα και φυσική και λεμόνι και άγριο κρόκο και μαστί χαχίου. Ό,τι πρέπει για διαβήτη, για χοληστερίνη, για ρύθμιση της πίεσης, για την αποτοξίνωση, για δυσπεψία, για παλινδρόμηση. Εκπληκτικό προϊόν από την Καλόε που είναι η πρώτη που έμαθε στον Έλληνα την αυθεντική αλόι βέρα. Να σας πω επίσης, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτίδης, 35 χρόνια Τέντα, πέργολα διανεμική ζελατίνα, πολύχνη καλαμαριά χαλκιδική, 430-011, tendahome.gr. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό, στο Χαρμάνκιο 2310-705-750. Αύριο θα δώσουμε και ένα ωραίο ρολόι πάλι από την Climart. Κλιματισμός Daikin, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV. Και ο Σες Κωνσταντίνος 917-646, γραβιάς 67. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται ραδιοφωνική τρόικα του Λίμπερο. Μένετε συντονισμένοι στους 107,4. Ζω μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, bye.